Χρόνια πολλά και να έχουμε καλές γιορτές. Υπάρχει μια απίστευτη κοσμοστηρωή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή από μόνη της αυτή η απόψινή εδώ συγκέντρωση για να τιμήσουμε αυτήν την παρουσίαση, φίλες και φίλοι, του τέταρτου κατά σειρά ημερολογίου που εκδίδει το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας και η γειτονιά του Βαρδάρη. Παρακαλώ, τι γίνεται? Α, μιλάμε για το άλλο μικρόφωνο. Λέμε και λίγο τα τεχνικά μας, τώρα δουλεύουν και τα δύο μικρόφωνα. Ένα λεπτάκι, συγχωρήστε με. Εντάξει, να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε απόψε εδώ λοιπόν για την παρουσίαση του τέταρτου κατά σειράν ημερολογίου με τον τίτλο «Φύσηξε ο Βαρδάρης, ημερολόγιο 2023». Ένα ημερολόγιο που συμβαίνει, μια παρουσίαση που συμβαίνει στον οικείο χώρο των διοργανωτών, σε αυτήν την ιστορική εμβληματική περιοχή του Βαρδάρη, που ίσως είναι το ισχυρότερο και το πιο πολυαναφορικό σε γραφές, ποίηματα, τραγούδια, το πόσιμο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πραγματικά γιορταστικό απόβραδο, που κουβαλάει όμως πολύ ζεστασιά ψυχής και συναισθημάτων, όσων συμμετέχουν στην έκθεση του ημερολογίου, θα μιλήσουν και θα τραγουδήσουν πολλές και πολλοί, καθώς το ημερολόγιο αυτή τη φορά συνοδεύεται πέρα από τα σπουδαία κείμενα και τα καταπληκτικά εικαστικά και από ένα CD. Θα μιλήσει ασφαλώς γι' αυτό η Αναστασία Καμαλίδου, η υπεύθυνη του προγράμματος, ο Θωμάς Κοροβίνης, που έχει κάθε χρόνο απαρχεί στην επιμέλεια του ημερολογίου με την επιλογή για την γραφή των κειμένων, αλλά και άλλοι συγγραφείς και όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την έκδοση, ο Χρήστος Ζαφύρης, η Εύη Κουτρουμπάκη, ο Γιώργος Τσιτηρίδης, ο Γιώργος Κευρεκίδης. Και επίσης συμμετέχουν και αρκετοί από τους καλλιτέχνες που αφιλοκερδώς έδωσαν τη φωνή τους, την μουσική τους επιμέλεια, το συγκρότημά τους, το παίξιμό τους στην παραγωγή του CD. Πριν όμως ξεκινήσουμε τις ομιλίες, θα ήθελα να σας πω ότι αισθάνομαι εγώ δηλαδή και πιστεύω και οι περισσότεροι από εσάς ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πρώτη ύλη, τη γενεσιουργό αιτία που μας έφερε στην απόψινή εκδήλωση, που δεν είναι άλλη από τα παιδιά, τις φίλες και τους φίλους που μετέχουν στο πρόγραμμα. Η απόβασή τους για ζωή και ομορφιά, για δημιουργική στάση και δράση, η ισχυρή θέληση να ανέβουν με αντοχές και με όνειρα το δύσκολο δρόμο της απεξάρτησης, με συγκινεί και με βρίσκει απόλυτα σύμμαχο και συμπαθούντα με την κυριολεξία του όρου, και νομίζω το ίδιο συμβαίνει, όπως είπα και πριν, πολλούς από εσάς, καθώς λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε το σκληρό παιχνίδι της εξάρτησης απεξάρτησης, και δεν είναι μονάχα οι ουσίες, το αλκοόλ, ο τζόγος, είναι και άλλα εξαρτησιακά ισχυρά προϊόντα που μας προσφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και μέσα στα οποία μάθαμε να ζούμε χωρίς καν να υπολογίζουμε ότι δεν μπορούμε ούτε μια ώρα να ζήσουμε χωρίς αυτά. Είναι το κινητό, είναι το λάπτοπ, είναι η τηλεόραση, είναι όλα αυτά με τα οποία κάποια στιγμή άκουσα τον Νότι Μαυρουδί να μου λέει, είναι αυτά με τα οποία ζούμε τα χάρτια, είναι αυτά με τα οποία ζούμε με μηχανική και χημική υποστήριξη και δεν το ξέρουμε. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να συγχαρούμε αυτά τα άτομα, τους συνανθρώπους μας του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας που αποτελούν αυτή τη γενναία γειτονιά του Βαρδάρη και να τους χειροκροτήσουμε πολύ δυνατά. Θα δώσω αμέσως τον λόγο στην Αναστασία Χαμαλίδου, την υπεύθυνη του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας, που ήρθατε στη γειτονιά μας, που ήρθατε να μας θυμίσετε με την παρουσία σας, να ακούσετε αυτά που έχουμε να σας πούμε για την προσπάθειά μας, τόσο ως πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, όσο και ως ομάδα γειτονιάς του Βαρδάρη, που αποτελεί μια δράση επανένταξης του προγράμματος.
Δεν θα σας πω πολλά, θα μιλήσω και μετά λίγο για την έκδοση, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα για το φετινό ημερολόγιο και θα δώσω το λόγο στο Γιάννη. Α, πριν... Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Να πω ότι μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, τον κύριο Θανάση Θεοχάρη, ο οποίος θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Είναι τιμή μας που είναι εδώ κοντά μας. Και ήρθα στην Αθήνα μόνο γι' αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ δίπλα μας. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό στο δρόμο αυτό της αντιμετώπισης και της διαχείρισης της εξάρτησης να βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι δίπλα μας, γιατί το πρόβλημα ποτέ δεν ξέρουμε ποιανού την πόρτα θα χτυπήσει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Μπορεί τον καθένα μας να απασχολήσει ένα πρόβλημα εξάρτησης, μικρό, μεγάλο, και να μην ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Λοιπόν, υπάρχουν τα προγράμματα, υπάρχουν οι επιλογές, υπάρχουν οι λύσεις. Και αυτό είναι, νομίζω, σήμερα εμφανές από το αποτέλεσμα των ανθρώπων που είχαν μπλεχτεί στα δίχτυα της εξάρτησης, αλλά για αυτούς φύσηξε ένας βαρδάρης της ζωής, ένας βαρδάρης των ονείρων, της δημιουργικότητας και της επανένταξης πλέον στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε δίπλα μας και είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον κόσμο. Μια πολύ καλή συνεργασία, ένα πρόγραμμα το οποίο... Μπορεί να μην τα είπες, Αναστασία, αλλά διεθνώς έχει πάρει διακρίσεις και αναφορές για τη δουλειά του και είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, είναι σε συνεργασία και με εμάς και με όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις τέσσερις πόλεις. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Εύχομαι το ημερολόγιο αυτό να είναι η καλύτερη παρέα και η καλύτερη δύναμη για εσάς όλη την επόμενη χρονιά. Καλές γιορτές. Πριν περάσουμε για τη συνέχεια, να ακούσουμε τις απόψεις, τα λόγια, τις ιδέες που θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τα παιδιά από το πρόγραμμα. Θα παρακαλούσα να δώσουμε και το μουσικό κομμάτι στην απόψινή βραδιά, ακούγοντας τις Stringles. Να πω ότι τραγουδούν το «Φύσηξε ο Βαρδάρης». Ίσως μας πούν περισσότερα για το πώς το έκαναν. Είναι η Αλβένα Κούτοβα, είναι η Δωροθέα Μιχαήλ, η Κατερίνα Μαυροφρίδου, η Βασιλική Αλεξίου, η Έλσα Μουρατίου, η Στέλλα Γιαλτζή. Οι Stringles και θα τις ακούσουμε ευθύς αμέσως. Αλλά λίγο να μπορώ να παίρνω τα κορίτσια. Δεν τα βλέπω κι εγώ όλα, μην νομίζεις, απλά... Καλησπέρα σας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα για το μια στο Βαρδάρη που μας προσκάλεσε να συμμετάσχουμε σε αυτήν εδώ την προσπάθεια του. Και για μας έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, μια που μας εμπιστεύτηκαν το τραγούδι με τον τίτλο που έχει και η συλλογή. Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείως ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα κι από μήνα κοιτώ. Στην στάθη πέρα το δεν σπίτι
τα δυο της μάτια κάνουν αναμένα. Συνεχίζουμε. Η Αναστασία μας παρουσιάζει τα παιδιά του προγράμματος που θα μιλήσουν. Θα μιλήσουν για το πρόγραμμα, δεν το έκανα εγώ σκόπιμα, γιατί θα μιλήσουν για το πρόγραμμα τα παιδιά και για την ομάδα γειτονιάς. Οπότε θα μιλήσει πρώτος ο Δημήτρης, ο Κώστας, η Κατερίνα και ο Νίκος. Θα σας πούν κάποια πράγματα για το πρόγραμμα και τη δράση της ομάδας γειτονιάς του Βαρβάρη. Δημήτρη, σε εσένα όλο. Ευχαριστώ, Δασία. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε στην απόψινή μας παρουσίαση. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι μέλος της ομάδας γειτονιάς από τα Σπάργα Νάτης. Η συμμετοχή μου στην ομάδα γειτονιάς με βοήθησε να βελτιώσω τις κοινωνικές μου δεξιότητες. Επίσης, με βοήθησε να πραγματοποιήσω μια βουτιά στο απότατο ιστορικό παρελθόν της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη νεότερη ιστορία της. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο με εξήταν από την νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν η βάση της Ανατολικής Στρατιάς υπό τη διοίκηση του Γάλλου στρατηγού Σαράι, στην συνοικία του Βαρδάρη, που τότε λεγόταν Βάρα, υπήρχε η μεγαλύτερη πορνοσύναξη ή μπουρδελοπολιτεία σύμφωνα με τον Γιώργο Ιωάννου της Ευρώπης. Ο δε Νίκος Καζαντζάκης τη συγκρίνει με την αντίστοιχη περιοχή των κόκκινων φαναριών της Γιοσιβάρα στην Ιαπωνία. Λέγοντας τώρα κάποια πράγματα για το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2001 στη Θεσσαλονίκη, ως μια προσπάθεια να βρεθούν και να εφαρμοστούν εναλλακτικές μεθοδολογίες υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και των συγγενών τους, με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας, της αλληλοβοήθειας και της αυτοοργάνωσης. Επιστημονικός υπεύθυνος αυτού του προγράμματος είναι ο ψυχίατρος κ. Φίλιππος Ζαφυρίδης. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Αυτή τη στιγμή στη χώρα λειτουργούν 4 προγράμματα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά και Σιτία, και ανήκουν στο δίκτυο των στεγνών προγραμμάτων. Δηλαδή δεν υπάρχουν υποκατάστατα, δεν χορηγούνται υποκατάστατα. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας αποτελεί ένα έμπρακτο παράδειγμα ουσιαστικής σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία. Βασικοί του στόχοι είναι να υποστηριχθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα εξάρτησης από ουσίες, νόμιμες και παράνομες, όπως επίσης και εκδηλώνουν συμπεριφορικές εξαρτήσεις, δηλαδή τυχερά παιχνίδια, τζόγος, και να υποστηριχθούν και οι συγγενείς τους. Άλλος στόχος είναι η προαγωγή της φιλοσοφίας και των πρακτικών της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της εξάρτησης, αλλά και τα διάφορα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και προβλήματα υγείας. Σε αιτήσια βάση, το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε εκατοντάδες ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης, όπως επίσης και στα μέλη του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνουν έμφαση στη σύνδεση των κοινωνικοπολιτικών και πολιτισμικών συνθήκων με τη διώκωση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και τοποθετούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεών τους τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Στα προγράμματα προαγωγής αυτοβοήθειας, η κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας, η οποία αποτελεί βασικό στόχο σε μια προσπάθεια απεξάρτησης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με γνώση του ιστορικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού μας πλαισίου. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια απεξάρτησης και αλλαγής των μελών δεν ταυτίζεται μόνο με τη διακοπή της όποιας εξαρτητικής συμπεριφοράς, αλλά και με την επανασύνδεση με τον ζωτικό του χώρο, δηλαδή τον κοινωνικό του χώρο, την επανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη και κυρίως με την κατάκτηση ενός διαφορετικού τρόπου ύπαρξης και σχέσης με την κοινότητα κοινωνία. Δίνω το λόγο τώρα στον συνάδελφό μου στην ομάδα, Κώστα. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Κώστας. Είμαι και εγώ μέλος του προγράμματος και συγκεκριμένα της ομάδας γειτονιάς, σχεδόν από την ίδρυσή της. Σε αυτή την ομάδα, λοιπόν, γενικά μάλλον στο πρόγραμμα, ασχολούμαστε με κάποιες όμορφες και ουσιαστικές αξίες και απόψεις για τη ζωή, όπως είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και άλλες πολλές, όπως η ελευθερία και ο σεβασμός για τον πολιτισμό. Στην ομάδα γειτονιάς, λοιπόν, είμαστε όλοι ίσοι. Δεν υπάρχει κατώτερος, ανώτερος. Όλοι οι μέλη, οι εργαζόμενοι, οι γείτονες, εθελοντές και εκπαιδευόμενοι, είμαστε ίσοι. Και ο στόχος της ομάδας είναι η εμπλοκή όλων με όλα. Με συνεργασία και με κατανόηση. Ανεξάρτητα από πού ξεκίνησε ο καθένας από εμάς, ποια αφετηρία έχει. Έτσι, συμμετέχοντας στην ομάδα, έμαθα για το βαρδάρι του παρελθόντος και δεν με πτώησε η κακή φήμη που είχε ο βαρδάρης από το παρελθόν και οι ιστορίες που λέγονται σήμερα για το όνομα Βαρδάρης. Γιατί νομίζω ένα μέρος παίρνει αξία από την αξία που θα του δώσουμε εμείς, όχι από τις φήμες και τα ονόματα. Ο Βαρδάρης είμαστε εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουν τη μέρα εδώ, οι άνθρωποι που τριγυρνάνε τις νύχτες στα στενά του. Είναι το παρελθόν και το παρόν μας. Ευχαριστώ. Η Κατερίνα. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είμαι μέλος της ομάδας γειτονιάς του Βαρδάρη.
Και έτσι είναι πολύ όμορφο που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί είμαι μέλος της ομάδας γειτονιάς τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο μένω στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι, όντας καινούργια στην πόλη, η ομάδα γειτονιάς μου έδωσε μια ευκαιρία να γνωρίσω την πόλη, να μάθω τι πραγματικά είναι αυτός ο περίφημος Βαϊδάρης, που η φήμη του είχε φτάσει μέχρι την Αθήνα. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα έτσι για τους ειδικότερους στόχους της ομάδας, της γειτονιάς του Βαϊδάρη. Πρώτος από αυτούς φυσικά είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στη γειτονιά μας, να αναδείξουμε τον Βαϊδάρη όπως είναι στην πραγματικότητα, όπως τον ζούμε, με τα καλά του και με τα κακά του. Στόχος μας επίσης είναι να θυμηθούμε το παρελθόν, να ζήσουμε το παρόν και να χτίσουμε το μέλλον μαζί με κάθε ενεργό πολίτη της γειτονιάς μας αλλά και της πόλης μας συνολικότερα. Αυτό βέβαια σημαίνει να συναντηθούμε με ανθρώπους όπως κάνουμε και εδώ σήμερα, με ανθρώπους που μας ανοίγουν καινούργιους δρόμους και να μεγαστούμε τις ιστορίες μας. Πιστεύουμε βαθύτατα ότι όλες και όλες έχουν λόγο και πρέπει να έχουν λόγο και να διεκδικούν λόγο για την καθημερινότητά τους. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μεγαζόμαστε τις ανησυχίες μας, ώστε να βγούμε από το ατομικό, από το παθητικό, από αυτό που λέμε συχνά τον καναπέ και να δράσουμε συλλογικά, ώστε ο δικός μας φόρος να γίνει δέντρο που θα ανθίσει για τους επόμενους. Εμείς ως ομάδα λειτουργούμε στην γειτονιά του Βαϊδάρη από το 2017 και προσπαθούμε αυτούς τους στόχους να τους κάνουμε πράξη. Έτσι πιστεύουμε ότι έχουμε αφήσει στη γειτονιά αλλά και στην πόλη από τότε μέχρι και σήμερα ένα μικρό ή μεγάλο για κάποιους αποτύπωμα τόσο σε πρακτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Μεγάλο μέρος των δράσεών μας χρηματοδοτείται από προηγούμενες δράσεις, καθώς επίσης και από τις πωλήσεις των προηγούμενων τριών ημερολογίων μας. Συγκεκριμένα, πέρυσι πραγματοποιήσαμε κάποιες δράσεις που θα αναφέρει παρακάτω ο Νίκος. Γεια σας και από μένα. Είμαι και εγώ μέλος της ομάδας γειτονιάς. Εγώ θα σας μιλήσω για τις δράσεις της ομάδας γειτονιάς αυτής της χρονιάς. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από τη διαδικτική παρουσίαση του περσινού μας ημερολογίου, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί λογοτέχνες και η φωτογραφική ομάδα ESP Team. Μπαίνοντας το 2022, μέλη της ομάδας συμμετείχαν σε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα την ερωτική ζωή του Βαϊδάρη. Από ομάδα νέων κινηματογραφιστριών από το τμήμα κινηματογράφου του ΑΠΙΘΙΤΑ και την DOT-DOT στο πλαίσιο του μαθήματος ιστορικό ντοκιμαντέρ. Τον Μάρτιο του 2022 συνεργαστήκαμε με τις κλινικές του τμήματος της κτηνιατρικής σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ με στόχο τη δωρεάν περίθαψη και τη στήρωση αδέσποτων γατιών της γειτονιάς. Συμπληρωματικά, τα μέλη του προγράμματος κατασκεύασα και τοποθέτησαν γατόσπιτα και τάιστρες για τη φιλοξενία και σύντησή τους. Τον Απρίλιο, σε συνεργασία με την DOT-DOT, KINSEP, την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Bell και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και σε συνέχεια της ενασχόλησής μας με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας, παρουσιάσαμε την ξενάγηση με τίτλο «Σπαράγματα στο Βαϊδάρη. Τόποι και μνήμη της εβραϊκής κοινότητας». Η δράση αυτή επαναλήφθηκε τον Ιούνιο ως πρόταση του προγράμματος για την ημέρα Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Τον Μάιο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάνενμπελ και την εκπαιδευτική πλατφόρμα «Καλό», πραγματοποιήσαμε τρία εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού, κατά τα οποία σχεδιάστηκαν οι επόμενες παρεμβάσεις σε τρεις δημόσιους χώρους της γειτονιάς με στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους. Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, οργανώσαμε ένα εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης ρούχων στο Πάρκο των Εθνών, τοποθετήσαμε στην Οδός Οδυσσέως ζαρτινιέρες, στις οποίες φυτέψαμε δέντρα και θάμνους, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ομάδα PAMAC και το φυτόριο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
τον Ιούνιο εγκαινιάσαν μαζί με κατοίκους της γειτονιάς και τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες την δράση ΡΙΑΤ, μια συμμετοχική διαδικασία κατασκευής ενός κοινού χώρου στην Οδός Οδυσσέως. Η παρέμβαση προέκυψε μέσα από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού του Μαΐου. Τέλος, τον Οκτώβριο, σε συνεργασία με κατοίκους της περιοχής και τη συμμετοχή άλλων συλλογικοτήτων και φορέων της πόλης, διοργανώσαμε τη δεύτερη γιορτή του Βαρδάρη στο Πάρκο των Εθνών, κατά την οποία ολοκληρώθηκε από την ομάδα Αντάρες η τρίτη τοιχογραφία της ομάδας με θέμα σκηνές από την καθημερινότητα του Βαρδάρη. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα προέκυψε έπειτα από έρευνα παλιών φωτογραφιών από το Βαρδάρη και την σύνθεσή τους από τα μέλη της ομάδας γειτονιάς του Βαρδάρη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τα παιδιά. Ήταν και πληροφοριακά και συγκινητικά και ωραίες φωνές όλοι εσείς. Και μερικοί χρειάζεται να κάνουν πιο μεγάλα γράμματα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Για τη συνέχεια θα μας μιλήσει ο συγγραφέας, συνθέτης λαϊκών τραγουδιών, ο επιμελητής και των τεσσάρων εκδόσεων μέχρι τώρα του νεολογίου από την ομάδα προαγωγής, προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας και της γειτονιάς του Βαρδάρη. Ένας άνθρωπος με πολύ ισχυρή ενσυναίσθηση και αγάπη για αυτό που ο ίδιος ονομάζει για τους αναγκεμένους, είναι μια λέξη που με συγκινεί από μόνη της πολύ βαθιά που δεν την ακούω. Ο Θωμάς Κοροβίνας. Καλησπέρα σε όλους. Ακούγεται καλά ή κάνει αντίλαλο, παρήθηση, εντάξει. Έχουμε συγκίνηση πάντα σε κάθε συνάντησή μας με τα παιδιά. Με δεξί χέρι την Αναστασία, η οποία είναι η ψυχή του προγράμματος εδώ στο Βαρδάρη. Και θα σας διαβάσω ένα κείμενο, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Απλώς ο Βαρδάρης για μένα, για τη ζωή μου και την δημιουργική μου δράση και την ψυχή μου και όλα, είναι ένα κομμάτι πολύ ισχυρής παρουσίας και εμπειρίας, διότι τον έχω ζήσει και σαρκικά και συναισθηματικά και πνευματικά για πάρα πολλά χρόνια. Μόνος μου έφτασα εδώ, δεν με έφερε κανένας, τα βήματά μου με έφεραν, στην αρχή διστακτικά, ήμουν μικρός, τα γράμματα μέσα από τους δασκάλους μας, τον Ιωάννη, τον Χριστιανόπουλο και τους άλλους, αργότερα προσθέθηκαν και διάφορα κείμενα που προσέγγιζαν πολλή πλευρά την περιοχή και ιστορικά, από σημαντικούς ιστορικούς και δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά. Ο φίλος μας Ζαφύρης είναι εδώ με εκπληκτικές προσεγγίσεις για το τραγούδι και άλλες, κοινωνιολογικές. Και εγώ έχω γράψει τα κείμενα και άλλοι συγγραφείς. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, διότι όταν μια περιοχή έχει προκαλέσει ταμπού, δεν έχει εξερευνηθεί σε βάθος και υπήρχε και ένας δισταγμός και ένα κόμπλεξ των Θεσσαλονικιών απέναντι στην πλατεία. Όπως γράφει ο Ιωάννου σε ένα διήγημά του, πολλοί περνώντας με το αστικό υπογράμμιζαν με όχι πρόσβο, πάντα υπογράμμιζαν με το βλέμμα τους υποτιμητικά τους περαστικούς ή την περιοχή πάνω. Και οι δήμαρχοί μας πάνω από την Ερμού δεν πολύ περπατάνε, η αλήθεια. Τους το έχω πει εξάλλου τους παλιότερους, όταν δόθηκε ευκαιρία. Δεν νομίζω να ενδιαφέρονται να ακούσουν. Συγχαρητήρια στα παιδιά, τι να πω, αυτό που είναι μας κάνει περήφανος, δηλαδή και το ημερολόγιο μας, όλα τα ημερολόγια και αισθητικώς και ως περιεχόμενο είναι εκπληκτικά, είναι υποδείγματα. Αντικειμενικά και στην Αθήνα όσοι τα έχουν δει, διότι τα περισσότερα ημερολόγια φτιάχνονται με σχετικά πρόχειρες ανθολογήσεις και με επικαιρικό χαρακτήρα που λύσουν τότε. Αυτά είναι διαχρονικά. Είναι η Μαργαριτάρια και αξίζει να τα έχει κανείς στη βιβλιοθήκη του για να ανατρέχει. Γεια σου, Αναστασία. Ο Μπουλίνα της Θεσσαλονίκης.
το κείμενό μου, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κάθε χρόνο γράφω ένα εισαγωγικό και κάποια κείμενα μέσα και φέτος έχω. Αλλά αυτό έχω την πεποίθηση ότι αξίζει τον κόπο να αναγνωστεί. Είναι στη μνήμη του αείμνηστου στενού μου φίλου και σπουδαίου μας συνθέτη Γιώργου Ζήκα. Λέγεται «Με τον έρωτα ξορκίζαμε τον θάνατο στο Βαρδάρι». Το φως δεν με πολύ βοηθάει και τα γράμματα Γιαννάκη μου είναι πολύ ψηλά, αλλά θα το παλέψω. Κουκλά μου, λίγο ένα βηματάκι αριστερά, ένα κλικ αριστερά. Αυτή είναι. «Με τον έρωτα ξορκίζαμε τον θάνατο στο Βαρδάρι». Ναι. Κάποτε, στα νιάτα μας, ωραίοι ως ανυποψίαστοι, θαρούσαμε πως με τον έρωτα ξορκίζαμε τον θάνατο. Ωραίοι και μοιραίοι. Και ο πόθος με τον πόνο να ρίχνουν κλήρο κάθε σούρπο, ποιος θα μας κερδίσει. Θαρούσαμε, ξορκίζαμε τον θάνατο. Κι όμως γίνεται. Γίνεται σαν να γίνεται πραγματικότητα η αυταπάτη. Το ίδιο κάνει. Σε μια στιγμή, σε ένα κλάσμα, καθώς χάνεται το μυαλό ή όποια γνώση μοιάζει ανώφελη, η κάθε αντίσταση περιττή και η παράδοση στο πάθος φτάνει στο κρεσέντο της, δίνεις γκάζια και ταξιδεύεις στο υπερπέραν για λίγα λεπτά. Ένα δώρο είναι και αυτό, δώρο δισεύρετο, όσο μαζεύεις χρόνια τόσο και εξατμίζονται τέτοιες ψευδεστήσεις. Ψευδεστήσεις υπερβατικές και ζωογόνες. Βοηθούσε πολύ το σκηνικό του Βαρδάρη, όλος ο παρδαλός σκανδαλιάρικος θίασος, το λεντοκόπι, το ρίσκο, το ρίγος υπό το ημίφος, τα ζουμιά της νιώτης, η κόντρα στον άνοστο καθώς πρεπισμό, ο οριστικά απολεστικής παράδεισος της αγλαής αθωότητας. Ζούσα τη ζωή μου σαν μαγεμένος. Ζούσα σαν τα πάντα να είναι ένα θαύμα, όπως το προτείνει ο Αϊνστάιν. Και θαύματα εγένοντο πολλά. Ο μακαριστός Μάνος Ελευθερίου, αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, λέει «Τα θαύματα γίνονται δίπλα μας». Πολλά και συνταρακτικά θαύματα. Και έβαζα από πάνω και εγώ το χέρι μου για να γεννηθούν άλλα τόσα. Σύντομα κατάλαβα ότι τα θαύματα, όπως αστράφτουν ξαφνικά, έτσι απότομα ξεψυχάνε. Και μένεις σαστισμένος, σ' αρρωσταίνει ο χαμός τους, μα ξαναρχίνας. Ο Βαρδάρης μας, το πρωί ζωή της αγοράς, το βράδυ ζωή αγοραία, μαρσάριζαν από δίπλα τα οχήματα στη Γιαννιτζών, άλλοι έβριζαν, έπαιζαν ξύλο, παζάρευαν όρθια ξεκαβλώματα, φθηνά δηλητήρια, τσατσάδες με παγωμένα πισινά, στην ξυλόσωπα κολλημένα. Ο αγριοβάρδαρος έπαιρνε τις κουρελούδες από κάτι αυτοσχέδια παραδείγματα, έσχουζαν τα γυφτάκια παγωμένα, ανατριχύλα ξυπόλυταν τα γκρέμια των κάστρων παραδίπλα, σαν να μας γελούσαν. «Μην ταράζεστε». Είδαμε και είδαμε εμείς, διαβήκαν από εδώ, από τα μέρη μας πλανώδη, πεπλανημένοι, φυλάξτε μας, λατρέψτε μας, σαν να μας μιλούσαν οι πέτρες, εμείς είμαστε η ιστορία της πόλης σας, η δόξα και το πένθος. Τώρα που μας βρήκαν, τώρα που μας βρήκατε, αύριο μπορεί να μας πάρουν γερανοί, τώρα απολαύστε μας. Στη θέση μας μπορεί να φυτέψουν εργοτάξια τρόμου. Ο ποιητής ξεροστάλιαζε εμπρός στο σινέ ήλιον, καρτερώντας κανένα τρυφερό δίμιο για να γιάνει το μαράζι. Οι τραβεστή πλακώνονταν με θρασίδιλα τσογλανόπεδα. Χαίρε Μοργκάνα, χαίρε Μέρι Πίνκφορτ. Αλλά και μεταξύ τους τις γιαούρτωναν, εκείνες πετούσαν ξύλα, πέτρες, φερτά υλικά που ξεφόρτωναν τα ριάκια. Η βροχή της Σαλονίκης το καιρό εκείνο, όχι αστεία, σφύριζε μέσα στα σκοτάδια ο Τζάνκι, περιστασιακά εκδιδόμενος φαναρτζής στο επάγγελμα από το Τόψιν, όπου υπέγραψε ο Ταξίν Πασάς.
την παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Ζημιάρες εποχές, μεθυσμένοι ζητιάνοι, ξημερώνονταν σε χοντάκια. Το τμήμα ηθών έκανε ντους στα λανιάρικα μαγαζιά τους, ξεφόρτωναν αναλόγως, τους ξυλοφόρτωναν αναλόγως, συγγνώμη δεν με βοηθάει καθόλου το φως. Κονομούσε και τα μπαχτσίσκια τους βέβαια, αλίμονο, παλιά μας τεχνικό σκηνο. Ένα βράδυ το 92 την είχαν κάψει τη Σιχραζάτα. Δεν θυμάμαι, τραγουδούσε ο Κεφάλας. Έπαιζε και το ζητιανό ξυλο έμορφα, με ένα χαστούκι σου, ήρθα να σ' αγαπήσω, του Τσιτσάνι. Μια στιγμή άφηνε το όργανο, το πιανε ο άλλος παίχτης και χόρευε τη ζεμπεκιά του πάνω σε ένα τενεκεδάκι. Ζανάε, στου Αλίτσου, οδός Οδυσσέως. Το πούσι μας μουσκεύε, εντός και εκτός. Έτσι όπως πάει η ψυχή μας, θα σκουριάσει, μωρέ. Η ομίκλη το χαβά της. Κατέβαινε από ψηλά από τις εξοχές. Καθιζόταν πάνω από το Τσαούς μοναστήρι. Τουρτούρισαν τα ψωραλαία παγόνια και εχμάλωτα κι αυτά σαν την καρδιά μας στην ωραία φυλακή αυτής της πόλης. Ωραία, όμως τι τα θες, σαν πελώριο κελί που χωράει νοματέως μιλιούνια. Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός διάβαζε από μέσα από τον ναό ο ρασοφόρος αναγνώστης και έμενε η ψυχή ολοτσίτσιδη στο έλεος της απόλυτης απόγνωσης να ψάχνει καταφύγιο και προστασία. Το σώμα αδύνατον, αδελφοί, αγκαλιάστε με, λύπη, λύπη, το σώμα μου είναι μια λύπη γύρω από την ψυχή μου, την εμποδίζει, είπε η ζωή Καρέλη, Θεσσαλονικιά ποιήτρια με ένθεη πνοή, σαν παλαιά βυζαντινή κυρά που ήταν. Νότιζε η μούχλα τους θαμώνες της δόμνας του Τζότσου. Ο καμπουρέλος γυροκομούσε σε μια γωνιά τα στερνά του σε κλέτια. Γρατζούνιζε θεσπέσια το μπουζούκι του, αλλοπαρμένος σαν αγιονορίτης ασκητής, σε ώρα υψιστής κατάνοιξης. Τα αδέσποτα συνασπίζονταν για μάσα και γρύλισμα μεσάνυχτα, παραδαρμένα, σακατεμένα και γι' αυτό ανελαίητα, όπως όλα τα στριμωγμένα όντα στην Ιφίλιο. Ισμάτινο άνθρωπος, αλλά πού? Ολόγυμνο, χωρίς βρακή θα σε παραχώσουν βλάκα. Κατέβαινε η ομίχλη, έλουζε τους πύργους της φυλακής. Οι δεσμότες πέθαιναν για μια τζούρα ελεύθερου τσιγάρου, για ένα μαυράκι στη γύρα. Το λαρίγκι της Μπέλου, από τα ηλεκτρόφωνα, έστεινε δικαστήριο στους κατρουλίδες του κόσμου τούτου. Αν είμαι εγώ που έμισα, εσένα τι σε νοιάζει, θα κάνω τα καπρίτσια μου και να μη σε πειράζει. Ένας κόμπος η Σαλονίκη, ένας κόμπος, μια θηλιά η Σαλόνικα, ένας βαλκανικός κορσές παλιωμοδίτικος, μια πρέσα, μια κραυγή που ξεψυχάει πριν γεννηθεί. Φωνάξτε με, φωνάξτε να λούσει τα παιδιά σας μια χτίδα δικαιοσύνης. Πνίγομαι, πνίγομαι, αέρα, πλησιάστε, μιλήστε μου, χαϊδέψτε με, φιλήστε με, δαγκώστε με, δείτε με, ξεσκίστε με. Ναι, με τον έρωτα, μόνο με τον έρωτα ίσως ξορκίζουμε το θάνατο. Να σας δείρω κι εγώ, να σας ξεσκίσω, σας αγαπώ και σας συχαίνομαι, σας ποθώ και σας ξερνάω μαζί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, μπαγιάτικες φρατζόλες και διαλυμένες μαριονέτες όλοι μας εδώ, που εμείς το γλεντάμε, έφτισαν αίμα που καράδες Εβραίοι, Σαλονικάοι. Από εδώ πέρασαν και άφησαν τη στάμπα τους λαοί και λαοί, απόγονοι του Βαρλαάμ, του πατρός Ευσταθίου, της πορφυρογέννητης Άννας Παλαιολογίνας, του Σουλτάνου Μουράτ, των Ραβίνων στρατιώτες των Συμμάχων και το πουταναριό της Βασοβίας. Σμυρνιές, φλιτζανούδες και μαγκίτες, μογόροι, αμνοί και δράκοι, και σταμπίτες και ανταρτομάνοι. Όλη η ιστορία που τάραξε την περιοχή έπαιξε στα καλτερίμια ετούτη τη μοίρα της, στο τζόγο των μεγάλων εκείνου του καιρού. Και ο Βαρδάρης, το κέντρο απόκεντρο, η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, η αχόρταγη μήτρα των ανθρώπινων παθών. Αλληλούια. Εγώ ποτέ στα κέφια μου αφεντικό δεν βάζω, πολλά ο κόσμος θα μου πει, μα δεν τον λογαριάζω, με ακολουθούσε η φωνή της σωτηρίας. Έσκιζε σαν σπαθί το πηχτό σκοτάδι και φρενόμουνα. Μας έλεγε ένας μάγκας παμπάλαιος, τα είχε ζήσει στα νιάτα του, πως το 24, μετά την ανταλλαγή του από την πατρίδα, στην οδό αγάπης, πίσω από κάτι ερείπια, προσφυγοπούλες κάναν πεζοδρόμιο με τα μωρά στο Ρογοβίζι.
τι ευτελισμός και τι χρεία. Θεέ μου, σχώρα με, και τι δεν είδαν τα μάτια του αυτός ο Βαρβάρης. Έπαιζαν μερικοί τη φαμίλια τους, λέει, κάθε βράδυ στα Ζάρια, σε κάτι καφενεία της συμφοράς. Τρόγλες που έζεχναν, χαμοκέλες πανάρχια καταφύγια, δεν ξέρω πόσες στοές μυστικές, ρωμαϊκές διαδρομές, υπόγειες και πόσα πονηρά και ζωφερά και ανεξιχνίαστα μονοπάτια έχει, λέει, αυτή η βασανισμένη και βασανιστική πολιτεία. Και πόσους και τόσους άταχους νεκρούς, ανεκδίκαιτους από φρικαλαία εγκλήματα που δεν ευρεθεί μπάτσος να τα ανθιστεί και δικαστής να τα κρίνει. Όμως εμείς, με τον έρωτα, μπορεί και να ξορκίζαμε τον θάνατο στο Βαρδάρι. Αυτά νιώθω, καθώς και εγώ πλακώνομαι σαν πόσους άλλους συγγενείς σε ζωή συμπολίτες μου, αποκλεισμένος στη Θεσσαλονίκη, όπως τραγούδησε η μούστα του αγαπημένου φίλου της μητέρας Θεσσαλονίκης Γιώργου Ζήτα, του οποίου και την εις αιώνας μνήμη επιτελούμε με τούτο το ταπεινό μας ποίημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θωμά Δωροβίνη. Ο Γιώργος Ζήκας έφυγε 20 Δεκέμβρη, σαν σε δύο μέρες πριν τρία χρόνια. Πριν συνεχίσουμε με τα παιδιά από το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας και την Δέσποινα Παγιούλα, να σας πω ότι συνεργάζονται σήμερα μαζί μας και μεταφέρουν την εκδήλωση στην νοηματική ο Σπύρος Κουζέλης, η Βασιλική και η Χρύσα. Το «Στα πόδια της» που θα ακούσουμε είναι ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη με μουσική, με μελοποίηση του Θανάση Παπακοσταντίνου και με την διασκευή ενορχήστρωση στο δίσκο από τον Κώστα Γκαϊφίλια. Δεν ξέρω αν θέλει να παρουσιάσει η Δέσποινα τους μουσικούς που... Λοιπόν, όπως είπες, είναι ο Κώστας Γκαϊφίλιας, η Έτσι και εγώ είμαι στάδοχος. Δεν μπορώ να συγκρατήσω το όνομα. Ο Νίκος Φελόνης. Προσωπικά δεν θα μπορούσα παρά να συνεργαστώ με το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, καθώς με συνδέει η αδερφική σχέση πια με τα παιδιά. Οπότε συμμετείχα και εγώ με αυτό το υπέροχο τραγούδι ποίημα. Τελευταία στις εφημερίδες
και Δέσποινα, είσαι καταπληκτική. Θα τα ακούσει ο Θανάης ο Κωνσταντίνου και θα λέει ότι μόνο εσύ δεν θα πει. Θα πάρει το λόγο η Αναστασία Χαμαλίδου πριν τον Χρήστο Ζαφύρη, που ακολουθεί αμέσως μετά να μας πει δύο λόγια και εκείνη για την παραγωγή του δίσκου. Ωραία, ακούγουμε. Θα σας πω δύο λόγια για αυτό το ημερολόγιο, πώς ξεκίνησε. Αυτό το ημερολόγιο που παρουσιάζουμε σήμερα και που κάποιοι από εσάς... ακούγουμε τώρα. Ακούγουμε. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το ημερολόγιο λοιπόν που κάποιοι κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένο στις μουσικές του Βαρδάρη, στις μουσικές από τον Βαρδάρη και για τον Βαρδάρη, στις μουσικές της Θεσσαλονίκης. Φέτος προσπαθήσαμε να περιπλανηθούμε στους μουσικούς δρόμους του Βαρδάρη, στα τραγούδια του, στα μουσικά στέκια του, να μάθουμε για τους ανθρώπους που τα τραγούδησαν και τα έπαιξαν. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για αυτό το ημερολόγιο, γιατί πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα που είναι ορατό, είτε από το εξώφυλλο είτε ξεφυλίζοντας τις σελίδες του, πέρα από τις εξαιρετικές μουσικές που φιλοξενεί και κάποιες ακούμε σήμερα εδώ, θα έχετε και την ευκαιρία να τις ακούσετε και από διαδικτυακή πλατφόρμα και από το CD που περιλαμβάνει, αυτό το ημερολόγιο για μας είναι σημαντικό γιατί κρύβει τις ιστορίες που υπάρχουν πίσω από το ημερολόγιο. Είναι καρπός μιας πολυδέδαλης συνεργατικής διαδικασίας, με ό,τι αυτό σημαίνει, που είναι από τη ζύμωση ιδεών πολλών διαφορετικών ανθρώπων, μέχρι ατέρμονες συζητήσεις, λάθη, παραλήψεις, διορθώσεις, αλλά πάνω απ' όλα τη χαρά της δημιουργίας και της συνεργασίας. Σε αυτό το εγχείρημα συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε μαζί πολλοί άνθρωποι, άνθρωποι του προγράμματος, δηλαδή μέλη, εργαζόμενοι, γείτονες, εθελοντές, άνθρωποι που μας γνώριζαν, άλλοι που δεν μας γνώριζαν και είναι χαρά που συναντηθήκαμε και είναι χαρά που ο καθένας και η καθεμία για τους δικούς του λόγους συγκινήθηκαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν αφιλοκερδώς σε μια εποχή που το αφιλοκερδώς δεν είναι πολύ συνηθισμένο, που έδωσαν ένα κομμάτι από τον πολύτιμό τους χρόνο, το ταλέντο τους, τη δημιουργικότητά τους. Έτσι, συναντηθήκαμε με σημαντικούς μουσικούς και συνθέτες της πόλης, με ποιητές, με στιχουργούς, και ως επιτοπλίστων η μουσική επανεκτέλεσαν, διασκέδασαν τραγούδια που τα μέλη της ομάδας επέλεξαν. Κάποιοι άλλοι μπήκαν στη διαδικασία να μελοποιήσουν, να συνθέσουν καινούργια τραγούδια, να γράψουν στίχους και άλλοι μας έδωσαν τα τραγούδια, τις πρώτες εκτελέσεις, τόσο οι ίδιοι όσο και οι κληρονόμοι των δικαιωμάτων τους. Η μουσική συλλογή δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινάει από το Φύσηξο Βαρδάρης, που εκτός από την επανεκτέλεση που ακούσαμε, την έχουμε μέσα και με τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου. Είναι ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια και γι' αυτό θέλαμε να αποτίσουμε ένα χώρο τιμής αυτόν τον σπουδαίο θεσσαλονικιό καλλιτέχνη. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία πλούσια και πολυσυλλεκτική ατζέντα που εκτός από μουσικές όμως φιλοξενεί πρωτότυπα κείμενα εκλεκτών λογοτεχνών, φίλων που μας εισάγουν στο τραγούδι του Βαρδάρη, στα στέκια του, στην ατμόσφαιρά του, στη μυθολογία του. Από εκεί, εμπνευσμένοι από τους στίχους, την ποίηση, τις μελωδίες καθώς και από φωτογραφικό υλικό, από γλέντια του Βαρδάρη, τρεις καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν γνωριζόταν μεταξύ τους,
οι οποίοι βρέθηκαν στο Βαρδάρι για τις ανάγκες του ημερολογίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν αυτό το υπέροχο συμμετοχικό εξώφυλλο, η Κατερίνα Ιστόϊκου, ο Γιώργος Οκευρεκίδης και ο Αχιλλέας ο Μεσάικος, και φυσικά με έναν πολύ αρμονικό και συνεργατικό τρόπο επέλεξαν ποια εικαστικά ταιριάζουν σε κάθε τραγούδι. Μαζί μας ήταν και ο Χρήστος ο Τσολερίδης ο γραφίστας, που έδωσε και αυτός τη δική του ματιά και που έκανε μία απίστευτη δουλειά. Οπότε, αυτό το ημερολόγιο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε. Γιατί ξεκινάει από την επιθυμία ανθρώπων δυσκολεμένων, αναγκεμένων, που λέει και ο Θωμάς, να αλλάξουν τις ζωές τους, να σπάσουν προκαταλήψεις, να δημιουργήσουν ευκαιρίες ουσιαστικής συνύπαρξης, τόπους συνάντησης, όπως οι γειτονιές, όπως η γειτονιά του Βαρδάρι, και αφορμές σαν αυτό το ημερολόγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές μαζί. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία. Μπράβο, Αναστασία. Πώς την είπε στο μάμπου που είναι. Το λόγο έχει για τη συνέχεια ο Χρήστος Ζαφύρης. Θέλω να πω ότι είναι ένας δημοσιογράφος και συγγραφέας, ίσως ο πιο επιμελής ιστοριογράφος της Θεσσαλονίκης, με 12 βιβλία, με μια ευαισθησία, γνώση και αντικειμενικότητα καταπληκτική. Και πολλά θα μπορούσα να πω περισσότερα, καθώς τον γνωρίζω από την μακρινή απαρχή των ιδιωτικών ραδιοφώνων στη Θεσσαλονίκη, από τα χρόνια του παρατηρητή. Αλλά επειδή περνά ο χρόνος και αρχίζει το αγιάζι του Βαρδάρι να πιάνει όλο και λίγο περισσότερο, νομίζω ότι πρέπει να τον ακούσουμε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας, κυρίως με τα παιδιά της ομάδας της γειτονιάς του Βαρδάρι, του προγράμματος προαγωγής της Αυτοβοήθειας. Ήμουν από τους εδώ και καιρό μαζί τους, τουλάχιστον στη συνεργασία στο ημερολόγιο, το οποίο φέτος είναι εξαιρετικό, άριστο και πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Συγχαρητήρια και γι' αυτό. Στο φετινό ημερολόγιο φιλοξενείται μία συνεργασία μου που αφορά στα τραγούδια του Βαρδάρι, δηλαδή στα κείμενα και τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με τα τραγούδια. Από αυτά θέλω να διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα που αναφέρεται στον άνεμο Βαρδάρι, είναι και ο τίτλος του ημερολογίου «Φύσηξε σε Βαρδάρις», και τα άλλα θα τα δείτε στο ημερολόγιο και στα άλλα τα δικά μου τα γραφτά. Η λέξη Βαρδάρις είναι μια έννοια πολυδιάστατη για τη Θεσσαλονίκη. Είναι το ποτάμι, ο έφορος κάμπος της Καμπανίας που αρδεύει από τον Αξιό. Είναι ο σφοδρός βορειοδυτικός άνεμος, σαρατικός και παγωμένος το χειμώνα, το καθεντήριο της θεσσαλονικιώτικης ατμόσφαιρας. Είναι το Βαρδάρι, η διαβόητη πλατεία από τα χρόνια του Μεσοπολέμου, της κατοχής και των δύο πρώτων μετεπιακών δεκαετιών, που παραμένει το σήμα κατεδεθέν της πόλης, της περιθωριακής κουλτούρας και διασκέδασης και της τοπικής λογοτεχνίας. Σήμερα με τα μεγάλα κτίρια και την προγραμματισμένη πολυατομική και κτηριακή μεταπλασή της, η περιοχή δεν κρατάει κανένα εμπράγματο σημάδι από όσα έχουν σφραγίσει το χώρο της στο παρελθόν. Όμως παλιότερα υπήρξαν πολλά γνωρίσματα, κτίρια, γεγονότα, λογοτεχνικές περιγραφές που άφησαν ανεξίτηλο το όνομα της περιοχής στην πόλη. Έτσι ο Βαρδάρις ως άνεμος και ως περιοχή, με τις συνακόλουθες συναισθηματικές και ιδεολογικές προεκτάσεις, σφράγισαν την πόλη. Έγινε συνώνυμο της, χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή, μια κοινωνική προέλευση και μια περιθωριακή νοοτροπία. Προβάλλεται ως το όνομα που χαρακτηρίζει τις πιο ανίποτες πλευρές της πόλης. Ταυτίστηκε ως τόπος και ως όνομα με την πόλη και έγινε σύμβολο και παρόνιμο που χαρακτηρίζει μια κατηγορία Θεσσαλονικιών και επισκεπτών της πόλης με ιδιαίτερα γνωρίσματα. Ο Βαρδάρις μετουσιώθηκε σε ένα πολυοδομικό και ιστορικό τοπόσημο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Με τέτοιο δυναμικό όνομα
που αντέχει ακόμα στη δύναμη της παράδοσης παρά τις έντονες πολυεδομικές μεταμορφώσεις και την αλλαγή του χώρου, ήταν φυσικό να εμπνεύσει τραγούδια, να γραφτούν ποίηματα, να γίνουν αφορμές για λογοτεχνικές καταγραφές. Θα σφυρίξω στο Βαρδάρι, να σε πάρει μακριά και ο καημός μου να μπαρκάρει, να μην σε θυμάμαι πια. Είναι ένα νεότερο τραγούδι του Βαγγέλη και Γιάννη Βαφίνη, τα παιδιά του Οδυσσέα, από ένα από τα πολλά τραγούδια αφιερωμένα στο Βαρδάρι, στον άνεμο, που είναι δεμένος με την ψυχοσύνθεση του Σαλονικιού, ο οποίος τον έχει αναγάγει σε θαυματουργό φυσικό φαινόμενο. Του προσάπτει ακόμα και μαγικές δυνάμεις και δυνατότητες και σε άλλα πεδία, πέρα από την ατμόσφαιρα και την μετεωρολογία. Το αποδίνει δυνάμεις που επενεργούν στον συναισθηματικό του κόσμο. Είναι ένας άνεμος ταυτισμένος με το χνότο, την ανάσα και την ευαισθησία των κατοίκων της πόλης. Η σαρωτική δύναμη του Βαρδάρι δεν καθαρίζει μόνο την πόλη από την επικαθήμενη στους δρόμους και τις πολυκατοικίες ρήπανση που προέρχεται από βιομηχανίες και αυτοκίνητα, καθώς και τη μόνιμη υγρασία και το πυκνό πούσι του θερμαϊκού του χειμώνα. Γίνεται καθαρτική δύναμη για όλες τις καταστάσεις, οι συναισθηματικές, ιδεολογικές, ανθρώπινες. Την καλύτερη εικόνα, ύμνος στον άνεμο Βαρδάρι, δίνει το ομώνυμο τραγούδι του Νίκου Παπάζωλου «Φύσηξε Βαρδάρι», Βαρδάρις. Είναι μια ποιητική, εικαστική αλλά και ρεαλιστική εικόνα της πόλης μετά το πέρασμα του ανέμου. Φύσηξε ο Βαρδάρις και καθάρισε, ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας, βγήκα μια βόλτα και μπροστά μου, μπροστά της βρέθηκε, στάθηκα και απόμενα κοιτώντας. Το χαρήκαμε ιδιαίτερα με το πολυφωνικό συγκρότημα που ακούσαμε πριν. Μέσα από την ομίχλη με τον Βαρδαρίσιο άνεμο άλλαξαν όλα. Αναδύθηκε καθάριο το πρόσωπο του πόθου και της αναμονής. Ξελαγάρισε η σκέψη. Είναι το ευαίσθητο τραγούδι γραμμένο και συνθεμένο από τον Θεσσαλονικιό τραγουδιό Νίκο Παπάζωγλου που αποδίδει ερωτικά αυτήν τη λυτρωτική αίσθηση το άνεμο Βαρδάρι. Στο τραγούδι Βαρδάρι του Γιώργου Σφυρίδη, σε στίχους του Θωμά Κοροβίνη, του αγαπητού φίλου μας, ο Νίκος Παπάζωγλου τραγουδάει το ανεμολόγιο του κόσμου και συγκινεί τον Βαρδάρι με τους διάσημους ανέμους της γης, τους σφοδρούς Σιμούν, Χαμψίν, Βοριάδες, Μουσώνες και Τυφώνες. Και εδώ ο Θεσσαλονικιός άνεμος είναι σαρωτικός, αλλά έχει μια σχέση οικία μέσα στην παραφορά του. Είναι ο υπέρτατος εξουσιαστής της πόλης, ο αφέντης και πατέρας. Βοριάς φυσάει στα Ιβαλή, άβρα στο πόρτο γέρας, για μας, Βαρδάρις ο τρελός, αφέντης και πατέρας. Τις ευεργετικές καθαρτικές ιδιότητες του Βαρδάρι, του βορειοδυτικού ανέμου, επισημαίνουν κλιματολόγοι και πολιοδόμοι που μελέτησαν το μετεωρολογικό φαινόμενο της πόλης, στο οποίο οφείλει τουλάχιστον παλιότερα την υγιεινή της υπόσταση αλλά και την ιστορική της καταστροφή. Τρελός Βαρδάρης φύσαγε το τρίμερο της καταστροφικής πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 1917, που κατέστρεψε ολοσχερό στην πόλη. Η φωτιά άρχισε από ένα σπίτι κοντά εδώ στην πλατεία Βαρδάρι και με την ταχύτητα του ανέμου δεν άφησε τίποτα όρθιο από την ιστορία της πόλης. Σπίτια, καταστήματα, εκκλησίες, συναγωγές, τζαμιά. Ο Βαρδάρις ήταν αυτός που καθάρισε σε λίγες μέρες και τους καπνούς και τα αποκαίδια και αποκάλυψε τα περίφοβα μάτια Θεσσαλονικιών και ξένων δυνάμεων το μέγεθος της καταστροφής. Στο τραγούδι «Φύσα Βαρδάρι» του Στέλη Φωτιάδη σε στίχους του Χρήστου Προμήρα που το ερμηνεύει αεροστεχνικά η Γλυκερία, ο άνεμος δεν είναι απλώς οικείος και γνωστός, αλλά καρδάσης. Με τη γενικότερη και βαθύτερη έννοια που έχει ο Καρδάσης για τους Θεσσαλονικιούς, δηλαδή ο αδερφός, ο οικείος, ο φιλότιμος, ο αγαπητός, ο πολιτός, αυτός που θα θυσιαστεί για τον αγαπημένο του, για τον δικό του. Φύσα Βαρδάρι πάνω από τα κάστρα, φύσα Βαρδάρι, φύσα Καρδάση. Την επίδραση του ανέμου πάνω στην κίνηση της πόλης που κλείνει τους ανθρώπους στα σπίτια τους, απηχεί το τραγούδι εδώ του φίλου μας, του Γιάννη Τσολακίδη, «Κάνε κάτι», που ερμηνεύει ο Θωμάς Κορβίνης παλιότερα. Βαρδάρις πάλι φύσηξε και απόψε, και απόμειναν οι δρόμοι αδιανοί. Στις Δελή Γιώργη το στενάκι κόψε, η σκέψη σου να βρει στέλη θολή. Ο άνεμος Βαρδάρις είναι εκείνος που θαλασσοφέρνει τα πλοία στο Θερμαϊκό, αλλά και γίνεται ερωτικό ρόσημο στις περιπλανήσεις του ποιητή των μεγάλων θαλασσινών ταξιδιών Νίκου Καβανδία. Στο ποίημα Θεσσαλονίκη, συνεχεί ο άνεμος με τις γλυκές ερωτικές αναμνήσεις από την πόλη, τον Δεπό και την Καλαμαριά.
και ευτύχησε να ξαναφυσήξει μουσικά και ζήδωρα μέσα από τη σύνδεση του Θάνου Μικρούτσικου και τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το τραγούδι Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα δύο ποίηματα που αφαίρεσε στην πόλη ο Νίκος Καλαδίας. Σε όλη την ποιητική του παραγωγή δεν τιμήθηκε έτσι επώνυμα άλλη πολιτεία. Υπάρχουν μόνο φευγαλαίες αναφορές σε εξωτικά ονόματα, τα κύματα και τους καημούς των ωκεανών. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η μελοποίηση. Διαβάζω μόνο την πρώτη στροφή. Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη κέρνησε οριά με την οριά. Σέστειλε ο πρώτος στα νερά να πάσει στα Γιαναγκραντάρης. Μας ήρθε η μάχη της Μαρό και την Καραμαλιά. Περιορίζουμε μόνο στον άνεμο Βαρδάρη, να μην μιλήσει για άλλα πράγματα. Κυρίως η περιοχή εδώ γύρω το Βαρδάρη υπήρξε ο εμφανός του ερωτικού μύθου της πόλης. Γράφτηκαν πάρα πολλά τραγούδια γι' αυτό, πολλά κείμενα και βεβαίως περιορίστηκε μόνο σε αυτό που λέγεται το ερωτικό κλίμα. Αλλά ο Βαρδάρης, η περιοχή, είναι μια διαχρονική περιοχή με βάθος ιστορικό. Και γι' αυτό θα ήθελα και προτείνω εδώ στην ομάδα, στην εκλεκτή ομάδα της γειτονιάς του Βαρδάρη, να ασχοληθεί και πέρα από αυτό το κλίμα, το ερωτικό και αυτό το κακόφημο που ως τώρα έχει αναφερθεί και έχει συνταχθεί με το Βαρδάρη, στην ιστορία της, στα κτίρια της, στα ξενοδοχεία της, στους κινηματογράφους της. Εδώ ήταν η Αλέκα, πιο πάνω το Ήλιον, πιο εκεί το Πάνθεο, πιο πέρα το Αττικόν. Με την αρχαιολογία και κυρίως με τα πάρα πολλά κατάλοιπα της ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής που ξέταψε η σύραγγα του Νεκρών εδώ στην περιοχή. Θα είμαι στη διάθεση της ομάδας για ό,τι ήθελε, για όλα αυτά που προτείνω, να τα κάνουμε πράξη και να πάρω τη θέση τους στα επόμενα ημερολόγια. Με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω έκκληση στους φίλους, πνευματικούς ανθρώπους, συγγραφείς, οικαστικούς της Θεσσαλονίκης, να συμπράξουν, να βοηθήσουν αυτόν τον αγώνα που κάνουν τα παιδιά της γειτονιάς του Βαρδάρη. Γιατί αν εμείς γράφουμε για το παρελθόν, αν εμείς γράφουμε τραγούδια ή μιλούμε για τα τραγούδια, τα παιδιά με τη δράση τους, πέρα από το γεγονός ότι αναστένονται ως άτομα, ως ψυχές, αναστένουν με τη δουλειά τους και τις παρεμβάσεις τους και τις δράσεις και την ίδια την εδώ τη γειτονιά την κάνουν ομορφότερη και καλύτερη όπως αξίζει αν τη δούμε διαχρονικά, γιατί είναι πραγματικά ένα βασικό τοπόσημο, είναι ο ομφαλός όχι μόνο του ερωτικού μύθου αλλά και ο ομφαλός της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ και σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις σας. Θα είμαστε κοντά σας. Πολλά ευχαριστώ στον Χρήστο Ζαφύρη και ειδικά και για τα τελευταία λόγια του. Πριν συνεχίσουμε να πω εδώ ότι είναι κοντά μας και ο Αργύρης Μπακιτζής. Ναι. Ήρθε και ο Αργύρης Μπακιτζής, που μετέχει στην έκδοση του δίσκου με το τραγούδι του «Ο Ξένος». Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους Ρουμπαγιάτ, μιας και αναφέρθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης στα δύο ποίηματα του Καβαδία, το Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη 2. Θα ακούσουμε το Θεσσαλονίκη 2 για τη συνέχεια, ζωντανά εδώ. Η Ρουμπαγιά είναι, το τραγούδι βέβαια το έχουν μελοποιήσει, το ποίημα του Καβαδία, η Ξέμπαρκη, ο Νότης Χασάρης και ο Ηλίας Αριώτης, αλλά εδώ θα το ακούσουμε τους Ρουμπαγιά, δική του η διασκευή, με τον Γιάννη Ιτσιάτσο στην κιθάρα και το τραγούδι, και του Σταύρο Τσολάκη και Θανάση Τσολάκη, φλάου το τραγούδι και κρουστά. Κιθάρα.
Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε η Ρουμπαγιάτ, όπως αναφέρθηκε. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ομάδα και τον Νιάς του Βαρδάρη και το πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, για το οποίο έχουμε τη χαρά να θεωρούμε τους αυτούς μας πλέον φίλους του προγράμματος. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε αυτό το εγχείρημα και για την ευκαιρία που μας έδωσε έτσι να βρεθούμε ανάμεσα σε τόσο αγαπημένους και χαμογελαστούς και όμορφους ανθρώπους.
Ήταν καταπληκτική και έξοχη και η διασκευή και πολύ ωραία ζωντανή ερμηνεία σας. Μας ζέστανε πραγματικά εδώ. Για τη συνέχεια έχουμε την Εύη Κουτρουμπάκη να μας μιλήσει. Να της δώσουμε το μικρόφωνο, θα έρθει εδώ κοντά μας, Εύη. Η Εύη Κουτρουμπάκη, λοιπόν, με τα ιδιακές μεταμορφώσεις, με το τρίτο πόδι, τη γνώρισα εγώ τα τελευταία χρόνια πολύ, ένας πολύ ζεστός, γεμάτος αισθήματα άνθρωπος, που θα μας διαβάσει ένα ζωστό. Εκθαμβωτικός. Εύη, το μικρόφωνο. Εγώ φροντίζω, η δραματοσειρά είναι 20. Σας καλησπερίζω όλους. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που σήμερα μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού παρουσιάζουμε ζωντανά το ημερολόγιο της γειτονιάς του Βαρδάρη και είναι και η τιμή της συμμετοχής ακόμη μεγαλύτερη. Ξέρετε όλοι οι παρεμπισκόμενοι τη σπουδαιότητα του προγράμματος προαγωγής και αυτοβοήθειας. Ξέρετε και την ακάματη αγωνία και το νιάξιμο όλων των εργαζόμενων και των εμπλεκόμενων σε αυτό. Ο Βαρδάρης και οι μουσικές του και τα τραγούδια που γράφτηκαν για αυτόν και παρουσιάζονται αλλιώς σήμερα στο παρόν ημερολόγιο. Για το Βαρδάρη των ερώτων ο λόγος, το Βαρδάρη της ερωτικής ακμής και της παρακμής του, το Βαρδάρη της εργατιάς, το Βαρδάρη της μετεπιβίβασης σε λεωφορεία για τις δυτικές συνοικίες, το Βαρδάρη των Αγίων και των Ταβατζίδων, το Βαρδάρη του Αγίου και αδικοσκοτωμένου Ταβατζή Άλκη Πετσά, των Αυγουλάδων, το Βαρδάρη των καταχρηστών σαλών, το Βαρδάρη των προσφύγων, των κυριών κυριών που πουλάνε χειροποίητα τερλίκια, το Βαρδάρη του Γλεντιού και το Βαρδάρη που η ανομία και ο νόμος ήγουν τα δικαστήρια συνοικούν. Το Βαρδάρη της εξάρτησης αλλά και της απεξάρτησης. Τον Βαρδάρο Βασί, την βαρδαρίτικη παιδιάδα, το λατρεμένο τραγούδι των Τούρκων των Βαλκανίων με τα ταούλια του, ζουρνάδες και τα χάλκινα, μέχρι τον Βαρδάρη που φυσάει και καθαρίζει τα κρίματα και τις ανομίες ημών των Θεσσαλονικαίων του πολυφίλητου μας αδελφού Νίκου Παπάζογλου. Στο Βαρδάρη που μπαίνεις από τη Χρυσή του Πύλη και στο Βαρδάρη που μπαίνεις από την Αγία Κυριακή που δεν υπάρχει πια και από εκεί στους Αγίους Αποστόλους, δρόμοι, πλατείες, σκοτεινές γωνιές και μυστικά περάσματα, ίχνη και νήματα που δένουν το Βαρδάρη του χθες με το Βαρδάρη του σήμερα, ίχνη και νήματα που καταμαρτυρούν το συναμφότερο που θα έλεγε και ο Ζουράρης της πλατείας του Αγίου Βαρδαρίου. Και οι άνθρωποι να κουβαλάνε τις ιστορίες τους και να πηγαίνουν κατάπαυστα. Αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες είναι η μαγιά για όλες τις υπέροχες αφηγήσεις που τον αφορούν. Όλο αυτό το κράμα είναι αυτό που κάνει τον Βαρδάρη ακαταμάχητο. Όλο αυτό το αενάως μετακινούμενο ανθρωπομάνι είναι που μας κάνει να τον αγαπάμε και όλη αυτή η σπουδαία προσπάθεια των μελών του προγράμματος προαγωγής και αυτοβοήθειας και της ομάδας της γειτονιάς του Βαρδάρη είναι που μας κάνει να συμπλέουμε παντή στένη και με τους ανθρώπους του αλλά και με την ίδια τη γειτονιά. Θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Ζαφύρης, ότι θα πρέπει όχι μόνο να γράφουμε και να μιλάμε και να είμαστε στην ίσο των μακάρων, αλλά πραγματικά θα πρέπει να συμμετέχουμε με κάθε τρόπο σε αυτή την τρομερή προσπάθεια και σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα που παράγεται από αυτή την προσπάθεια του προγράμματος. Ήμουν νομίζω αρκετά ευσύνοπτη. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Εύη, έπρεπε να σε βάλουμε πρώτη να μιλήσεις, να δώσεις το παράδειγμα για όλους μας ύστερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το έχουμε ζωντανά εδώ, αλλά θα ακούσουμε μία από τις 3 πρωτότυπες συνθέσεις που υπάρχουν. Θα ακούσουμε τη μελοποίηση του ποίηματος του Ντίνου Χριστιανόπουλου «Βαρδάρη Ηλίου Πέρσης» από τον Γιάννη Αγγελάκα. Thank you.
μαζί με άλλους ομοιοπαθείς. Οι ολόκληροι που άρχισαν να νιώθουν τούτο το άγριο σύνδεμα σαν την πρωτεύουσα της Τρίας και το επικίνδυνο βαρβάρι σαν το στρατόπεδο των Αχαιών. Λουμπίνες κρατοκούσαν κάθε βράδυ σαν τους τρόες να καταφράσουν οι Αχαιοί. Ακουγόμαστε τώρα, ναι. Έξαχνη προσέγγιση του Αγγελάκα για τους τρόες, τους τυραννισμένους και τους χακηφόρους Αχαιούς. Για τη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Γιώργος Τσιτηρίδης, δημοσιογράφος, συνεργάτης στη Λάιφο, συνεργάτης στην Παράλλαξη, συγγραφέας πρόσφατα του βιβλίου «Η Τσιγκάνη της Θεσσαλονίκης» του 2021, ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής γιατί τα ζει από κοντά τα γεγονότα σε τυραννισμένες περιοχές, αλλά παρόλα αυτά επιτυγχάνει να διαχειρίζεται συναισθήματα και πάθη και τα μεταφέρει όλα με μια ιδιότητα, σοβαρότητα και ταυτόχρονα πολύ σαφή και σωστό τρόπο και λόγο. Και έχει και το λόγο αμέσως τώρα. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο πριν ξεκινήσω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας και στην ομάδα γειτονιάς του Βαρδάρη που καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια με πολύ κόπο τον ρημαγμένο πλέον Βαρδάρη, τον πολυταλαιπωρημένο, να του δίνουν ζωή και να τον αναδεικνύουν. Όπως και σήμερα έλεγα ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένος που
αυτή η παρατημένη στοά ξαναπέκτησε ζωή με αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Το δικό μου το κείμενο που έχω έτσι ετοιμάσει είναι βιωματικό, συνήθως βιωματικά μιλάω. Ξεκινάει περίπου το 1995 όταν έχω έρθει στην Θεσσαλονίκη και τότε ήταν δύσκολο να βρει σπίτι. Καταφέρνω και βρίσκω ένα ρετυρέ στην Ταντάλμα Μοναστηρίου, ένα σπίτι που έβλεπε τα χαμηλά σπιτάκια, τα μπουρδέλα, καμπαρέ και κέντρα διασκέδασης, οπότε γίνομαι γείτονας της περιοχής. Συγκυριακά, επειδή ήμουν λοιπόν γειτονόπουλο, ήρθα σε επαφή με μια μουσική κουλτούρα που άγκτιζε εκείνη την εποχή ακόμα στην περιοχή αυτή. Ήταν τα λεγόμενα σκυλάδικα τότε και τα κέντρα γνωριμιών, τα κέντρα διασκέδασης, όπου σε μαγαζιά, live ορχήστρες παίζανε καψουροτράγουδα και κάποια κορίτσια κάνανε παρέα στους θαμώνες. Στον ακριβώς κάτω δρόμο από εδώ βρίσκεται το τελευταίο χάνι της Θεσσαλονίκης, το χάνι Κοριτσά, ιδιοκτησία της οικογένειας Πετρίδη, που καθόλου τυχαία δεν αγοράσαν το σπίτι, ήταν πολύ κοντά τα χάνια τους, και αγοράσαν τη βίλα Πετρίδη από το Βούλγαρο που είχε φύγει και την άφησε μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Αυτό το χάνι περιμετρικά είχε πολλά μαγαζιά, τώρα είναι πολύ λιγότερα. Ένα από αυτά ήταν το μαγαζί που άνοιξε ως Κόπα Καμπάνα, έγινε μετά Γούστα και μετά Όπα Όπα, αλλά όλοι το ξέραμε σαν το μαγαζί του Αλίτσου, ο οποίος Αλίτσος όταν έφυγε από το μαγαζί και ανέλαβε ο καμπρός του ο Γιάννης, επειδή λέγαμε πάμε στο Αλίτσου, πάμε στο Αλίτσου, το λέγανε Αλίτσου ενώ δεν ήταν ο Αλίτσος. Εκεί λοιπόν γνώρισα ως πιτσιρίκι και με αγάπησε πάρα πολύ η Ρένη Βιολάντη, η οποία μου ζητούσε πάρα πολλές φορές να πηγαίνω εκεί. Όταν έβγαινε στην πίστα λοιπόν, αυτό που με εντυπωσίαζε είναι ότι είχε μια στρατιά από φανατικούς θαυμαστές που ξέρουν απ' έξω τα τραγούδια της και οι οποίοι της επιφυλάσσανε εκδηλώσεις λατρείας. Θυμάμαι κούτες από σαμπάνια, τις φτιάχνανε θρόνους και είχαν την πίστα με ουίσκι και τα λοιπά. Αυτή όταν πηγαίναμε στα καμαρίνια μου έλεγε με χαρά ότι είχε ένα χρυσό δίσκο, το πρώτο που είχε κάνει στα νιάτα της, και το μεγάλο της μαράζι ήταν βέβαια που το φωτιάσε στα Σαββατόβραδα, ενώ το είπε πρώτη και με αυτό άνοιγε το πρόγραμμα, τελικά δεν κατάφερε αυτή να το κάνει μεγάλη επιτυχία. Τότε η αναγεννήσεως τελείωνε στον παλιό σταθμό, όπου αράζανε και οι Ιταλίγες, δεν είχε ανοίξει δυτική είσοδος, και αυτή η νησταγμένη οδηγή ήταν από τους φανατικότερους πελάτες εκεί. Ο Αλίτσος λοιπόν άνοιγε περίπου στις 12 το βράδυ, έκλεινε στις 9, 10, 12 το πρωί. Όταν αργότερα έπιασα πρωινή δουλειά, θυμάμαι ότι πολλές φορές ξυπνούσα λίγο νωρίς, πήγαινα για καφέ με τους μουσικούς. Για μένα ξεκινούσε η μέρα, για αυτούς τελείωνε. Στον Αλίτσο την τελευταία της εμφάνιση έκανε και η Τζένι Βάνου και θυμάμαι τότε ότι κάποιοι λέγανε ότι θα κάνουμε μια εξαίρεση να πάμε στο Βαρδάρι, γιατί πήγε εκεί η Τζένι Βάνου, που θεωρούσαν ότι είχε ξεπέσει γιατί τραγουδούσε στο μαγαζί του Αλίτσου. Μία από τις αγαπημένες επίσης συνήθειες ήταν να πηγαίνουμε στα σουπάδικα, τα παζαντζίδικα, γιατί στο Βαρδάρι τότε η μία δουλειά εξυπηρετούσε την άλλη, οπότε επειδή υπήρχαν πολλά μαγαζιά, συνηθίζαμε να πηγαίναμε και για φαγητό. Υπήρχε στη γωνία ένα το Φλαμίγκο, το οποίο κάηκε και δεν άνοιξε ποτέ. Το τελευταίο δε ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Δύο σεζόν αργότερα παίρνει μια μεγάλη μεταγραφή η Βιολάντη και έρχεται στο μαγαζί που είναι ακριβώς πάνω μας και λεγόταν τότε Ηλιοβασίλεμα. Η πιο καινούργια του επιγραφή υπάρχει έξω, Οξυγόνο Live ονομάστηκε μετά. Είχε περισσότερο νεανικό κοινό και περισσότερο χώρο. Είχε μια μεγάλη πίστα και πολλά τραπέζια. Αυτά ήταν τα δύο γνωστότερα, στο πω έτσι, σκυλάδικα της περιοχής. Είχαμε και μια άλλη κατηγορία μαγαζιών, αυτά που τα λέγαμε κέντρα γνωριμιών, τα οποία ήταν τότε και στην παρακμή του, στο τελευταίο του στάδιο. Η Αντωνία, η οποία είναι απέναντί μου, με πήγε ένα βράδυ στο μαγαζί του θείου της. Μου λέει να πάμε στο μαγαζί του θείου μου, του Ματθαίου, το οποίο ήταν το περιβόητο Ευτυχία, σε έναν όροφο στην Καρατζά, στην οδό εκεί στην Ειρήνης.
ήταν από τα γνωστότερα κέντρα γνωριμιών όταν άφηζαν στην εποχή. Μια μεγάλη πίστα που φιλοξενούσε ορχήστρες, οι οποίες ήταν και έρημοι όταν πηγαίναμε εμείς, γιατί τις καθημερινές πλέον έπαιζε CD. Είχε κολλιζαρισμένη μια φωτογραφία της Μέρλιν που είχε κυτρινίσει από τα πολλά τσιγάρα. Και τα κορίτσια, τα τότε φρέσκα, δεν ήταν και τόσο φρέσκα όταν συχνάζαμε εκεί. Αυτό που θα μου μείνει ξέχαστο από ευτυχία είναι ότι μια τρανς τσιγάνα, ντυμένη με τσιγκάνικα ρούχα και όλη της την οικογένεια, μας είχε χαρίσει ένα βράδυ ένα από τα ωραιότερα τσιφτετέλια που είδα. Τέλος στην γειτονιά γνώρισα και την ιδιοκτήτρια ενός άλλου γνωστού κέντρου γνωριμιών, αυτό που είναι στο υπόγειο των αρχαίων, που βρίσκονται από τη μεριά που είναι τα Μανάβικα, το οποίο εγώ το πρόλαβα με την ονομασία Τρικυμία και η αγάπη μας. Το εντυπωσιακό αυτού του μαγαζιού είναι ότι η πίστα που επίσης φιλοξενούσε περιβόητους μουσικούς live, στην παρακμή της είχε ένα στεροφωνικό συγκρότημα, τα λέγαμε τότε, και το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι βάζανε μια κασέτα, έπαιζε, όταν σταματούσε πήγαινε τον καρσόνι με ένα δίσκο, έβαζε μια άλλη ή άλλαζε την πλευρά της. Σταδιακά αυτά τα μαγαζιά χάσανε τους σταμόνες τους και οι ιδιοκτήτες προσπαθήσαν να τα κάνουν λίγο πιο νεανικά. Το Ιωβασίλεμα, όπως σας είπα, έγινε οξυγόνο, του Αλίτσου έγινε όπα-όπα, αλλά θυμάμαι ότι δεν κατάφεραν να κρατήσουν μετά το 2005, δεν θυμάμαι αν πήγε και μέχρι το 2010 το κοινό. Αυτά τα μαγαζιά ήταν μαγαζιά που χωρούσαν τους πάντες και τους αγκάλιαζαν τρυφερά. Οικοδόμους, βαρύμαγκες, δαλικέριδες, τρανς, γκέι, αδερφές, πρόσφυγες, φαντάρους, ναύτες, και μας αγκάλιαζε έτσι τρυφερά. Ήταν μαγαζιά που πολλές φορές δεν καταλάβαινες τι ακούς, γιατί ήταν πολύ κακός ο ήχος. Οι ξηροί καρποί ήταν παγιάτικοι και τα μπόμπες. Όμως είχαν αυτή την περίεργη οικειότητα που μας έκανε να αισθανόμαστε πραγματική αποδοχή και ασφάλεια. Κανένα από αυτά τα μαγαζιά δεν επιβίωσε στις μέρες μας. Μπορεί να υπάρχουν τα σημερινά μπουζούκια, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα τα κέντρα διασκέδασης και κέντρα γνωριμιών. Όσο και να προσπαθώ βέβαια να σας περιγράψω το ύφος, ήταν μαγαζιά που περισσότερο τα βιώνεις, οπότε μόνο αυτοί που τα βίωσαν πραγματικά μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ τον Γιώργο Τσιτηρίδη. Για τη συνέχεια στη σκηνή μας βρίσκεται ο Κώστας Μακρυγιαννάκης μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου στο τραγούδι και τα άλλα μέλη εκεί που θα μας παρουσιάσει ο Κώστας. Να πω δύο κουβέντες, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ίσως με την πιο απρόβλεπτη, με τον πιο απρόβλεπτο συνδυασμό, ένας μάλλον progressive και λόγιος δημιουργός και διευθυντής οδείου στο κέντρο πολιτισμού και μια από τις ωραιότερες αυθεντικές γνήσιες λαϊκές φωνές, ο Γιάννης Διονυσίου. Κώστας Μακρυγιαννάκης, λοιπόν, Γιάννης Διονυσίου, μας παρουσιάζουν μια σύνθεση του Κώστα διαφορετική, το Ζαχαροπλαστείο ή Αριστοτέλους. Παρακαλώ, μουσική μου και καλλιτέχνες μου, έχετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να αρπάξω την ευκαιρία να πω δύο λόγια πάρα πολύ σύντομα για αυτό που θα ακούσετε. Από μια σύμπτωση της τύχης, παύλα ατυχίας συμβαίνει αυτό. Ήταν ουσιαστικά μια όταν να διασκευάσω ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν ήδη για τη Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε αυτό λόγω κάποιων συγκυριών, εν πάση περιπτώσει, και είχα την τύχη φέτος το καλοκαίρι να πέσω στο μουσικό χωριό πάνω στο Γιάννη του Διονυσίου και εγώ θα κάνω τραγούδι για τον Γιάννη. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι για τον Γιάννη, είναι ένα τραγούδι για Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σκοπτικό τραγούδι. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να το χαρείτε. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία και στο στούντιο και κάθε φορά που βρισκόμαστε ούτως ή άλλως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τους καταπληκτικούς μουσικούς που έρχονται εδώ παρά και το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτρο Δωρανιανίδη στο κοντραμπάσο.
τον Ιάκωβο, τον Μωυσιάδη στο Κουζίκι. Καθώς επίσης και από αυτό το βήμα τους δύο άλλους μουσικούς οι οποίοι συμμετέχουν στην ηχογράφηση του ημερολογίου που έχετε ή θα έχετε στα χέρια σας αργότερα και οι οποίοι δεν είναι σήμερα μαζί μας λόγω δεν μπορούσαν να είναι ο άνθρωπος, ο ένας αρρώστησε και ο άλλος είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι ο Νίκος Χριστίδης, ο οποίος έπαιξε μπουζίκι και παγδαμά στην ηχογράφηση και ο Κώστας Ράπτος, ο οποίος έπαιξε ακορντεόν. Και ο Νίκος Κυριόσοβλου, φυσικά, είναι ο οποίος έπαιξε πιάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκδόση.
Μπράβο, μπράβο. Μπράβο και στον Γιάννη, μπράβο και στον Κωστή. Και μια και ανέφερε για τη συνάντησή τους ότι έχει γίνει στο μουσικό χωριό, όφιλα να το πω λίγο πριν, προλογίζοντας θα το πω τώρα όμως, ότι ο Κώστας Μακρυγιαννάκης είναι και από τους συνιδρυτές μαζί με τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη και τον Θήμιο Τζακά, ίσως της πιο πρωτοποριακής συμβιωτικής καλλιτεχνικής κοινότητας που έχει Ελλάδα, του μουσικού χωριού Άγιος Λαβρέντιος. Πάμε. Τα είπα εγώ, ο Κώστας κατάλαβε. Είπα ότι είσαι από τους συνιδρυτές στο μουσικό χωριό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον Γιώργο Κεβρεκίδη εκ μέρους των δικαστικών, φαντάζομαι, που είναι και η Κατερίνα Στόικου, που είναι και ο Αχιλλέας Μεσάικος. Είναι καταπληκτικά τα σχέδια, τα εικαστικά, οι πίνακες που υπάρχουν μέσα στο ημερολόγιο. Ο Γιώργος Κεβρεκίδης με 4 ατομικές εκθέσεις, τουλάχιστον τόσες γράφονται αυτή τη στιγμή γι' αυτό, μπορεί να έχει κάνει κι άλλες, θα μας τα πει κάποια στιγμή περισσότερο. Έχει παρουσιάσει δουλειά του σε φεστιβάλ, σε δημόσιους χώρους, σε ομαδικές εκθέσεις, συμμετοχή και στην πρώτη Βιενάλη της Λάρνακας και πολλά ακόμη. Σε ακούμε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Τώρα ακούγομαι. Ωραία. Επειδή εγώ έχω το προνόμιο να βρίσκομαι κάτω από μία σόμπα, δεν θέλω να καταχραστώ ούτε την υπομονή σας που βρίσκεστε εδώ τόση ώρα και η θερμοκρασία πέφτει αισθητά. Έτσι, από την ματιά ενός εικαστικού θα ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία με την πιο πρόσφατη, την ολιγόρη παραμονή μου σε αυτή την στοά, όπου κατά τη διάρκεια που εγώ σας απολάμβανα, η ματιά μου περιπλανιόταν στις επιγραφές που βρίσκονται στο χώρο, είτε αφορούν σε στρατιωτικά είδη, είτε αφορούν σε μεσητικά γραφεία, είτε στο λαϊκό κινηματογράφο, με επικρατέστερη των εντυπώσεων το ζευγάρι που βλέπω ακριβώς απέναντί μου και μάλλον είναι οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, πως αυτό ξαφνικά ενσάρκωσε στο μυαλό μου το επόμενό μου εικαστικό έργο. Ένα ζευγάρι σε ένα μισοανοιγμένο ρολό και μία γυρλάντα με φωτάκια LED να τους αγκαλιάσει. Ας πάμε λιγάκι 2 χρόνια πριν, ακολουθώντας και την αγαπημένη μου φίλη Εύη, από εκείνη την διαδικτυακή πρώτη παρουσίαση της εικαστικής έκθεσης που είχε γίνει λόγω του κορονοϊού virtually και όχι διαζώσεις, και πώς τότε εμπνεύστηκα για το ημερολόγιο του Βαρδάρη, την άλλοτε ακμάζουσα γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Ήταν 10 οι θεματικές ιστορίες που μας είχε διαθέσει τότε η επιμελήτρια του εγχειρήματος, ιστορικός τέχνης Μαρία Κενανίδου. Ένα ικανό ερέθισμα για εικαστικούς και λογοτέχνες να εμπνευστούν από την φορτισμένη ατμόσφαιρα του Βαρδάρη που παρεμπιπτόντως εγώ αγνοούσα. Νοερά επέλεξα από τη λίστα τα κορίτσια του Βαρδάρη, ενορχιστρώνοντας εκ νέου την ανορθόγραφη οικογένειά τους, στηβάζοντας τα κορίτσια στο ίδιο ζωγραφικό μου κάδρο, ως αφορμή να επανασυνδεθώ καρμικά με την άλλη φημισμένη γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, τη συνοικία του Ταρλάμπας, όπου έζησα για 2,5 χρόνια. Με το ομώνυμο μπουλβάρ, όπου οι καψωμένες σίλικον ιέριες του αγοραίου έρωτα μου πλασάρανε το πειραγμένο τους προϊόν, χτυπώντας με ελαφρά πάνω στη γλίδα. Με την ίδια οικειότητα που με σταματούσαν στο δρόμο τουρκάκια μπατσικά για έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Τον περασμένο Ιούλιο του 22 συναντηθήκαμε διαζώσεις πια, εγώ, η Κατερίνα, ο Αχιλλέας, η Αναστασία. Ψέματα, διαδικτυακά ήταν η πρώτη μας συνάντηση.
μια συνάντηση επαναθέρμανσης με την ανεξάντλητη ατμόσφαιρα του Βαρδάρη. Με βάση μια πρώτη διαθέσιμη λίστα σύγχρονων μουσικών επανεκτελέσεων, τραγουδιών που εμπνέονται από την ιστορική περιοχή, μπήκαμε και πάλι σε δημιουργική περιπλάνηση. Νέα απόπειρα φιλοτέχνησης έργων για τη θρηλυκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά μέσα από τους στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου, του Θωμά Κοροβίνη, του Φίλιππου Γράψα, του Νίκου Καβαδία, του Νίκου Παπάζογλου. Αναζητήσαμε ζωγραφικές συγγένειες στα έργα μας. Δημιουργήσαμε ένα συνεργατικό εξώφυλλο, κάνοντας μια πρωτότυπη performance. Η Εύη ήταν παρούσα στους χώρους του προγράμματος επί της οδού Οδυσσέως 19. Ένα παλίμψιστο, ενώ αναμεταδίδονταν στο YouTube το δημοφιλές Βαρδάροντα ο Βασί. Ενώ ακούγαμε τις εξιστορήσεις της Μετάξους, την κεντρική ηρωίδα της Εύης Κουτρουμπάκη από το τελευταίο της βιβλίο «Το τρίτο πόδι». Ενώ είχαμε τον Χρήστο Τσολερίδη να επαγρυπνά πώς θα φιλοτεχνηθεί αυτό με ημερολόγιο. Και ενώ απολαμβάναμε μια κερκυραϊκή παστιτσάδα και ένα συνοδευτικό ειδικό τσάτνεϊ πράσινης ντομάτας, γευστικό δημιούργημα της Αναστασίας. Λίγο πριν, εγώ εσένα ήθελα να το οικειοποιηθείς. Λίγο πριν εγώ περιηγούμουν για πρώτη φορά στην οδό Γιαννιτσών, την οδό Ειρήνης, την οδό Λαγκαδά, πίσω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ με τα δεκάδες βουλκανιζατέρ, τις βαριές μυρωδιές καμένου λάστιχου, τα σκραπατζίδικα, τις βιοτεχνίες στρατιωτικών ενδυμάτων, τις αναρρύθμιτες γάτες της γειτονιάς και τα φροντισμένα ξύλινα γατόσπιτα, έργο της ομάδας γειτονιάς του Βαρδάρη. Κάποιες καυτές ανάσες, ντροπαλά μισόλογα και αφροδίσιες ορμές αφουγκράστηκα κατά τη χαρτογράφηση του αλωτινού ερωτοκαπνισμένου Σινέ Ήλιο που κατεδαφίστηκε το 1992 για τη διαπλάτηση της Λεωφόρου εκεί που κάποτε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος μας σύστηνε το Βαρδάρι, Ηλίου Πέρσης, το οποίο και το ακούσαμε. Διαισθητικά αναζήτησα σημεία ερωτοτροπίας του Ρωμιού μου φίλου Ζόρζ Κουρτζιάν με τον Οροφέρνη του Βαρδαρίου και τον Σταμάτη της Σταντάλου στις πρώτες ερωτικές συνευρέσεις τη δεκαετία του 1960. Ο φίλος μου Ζόρζ, ο οποίος διαμένει στη Γαλλία, στο Παρίσι, μου εμπιστεύτηκε τα ημερολόγια που έγραψε για τον Οροφέρνη του Βαρδαρίου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε να μοιραστώ μαζί σας σήμερα τις δικές του εξομολογήσεις. Ο Οροφέρνης του Βαρδαρίου. Πολλά δεν ξέρω για τον Οροφέρνη του Βαρδαρίου, όπως τον αποκαλούσα χρόνια μετά, κάθε που ξαναπερνούσε από τη μνήμη μου, όταν πια είχα ξεχάσει το πραγματικό του όνομα και τον είχα εξειδανικεύσει. Το μόνο που θυμούμε με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι στο χρονικό διάστημα που κάλυπτε την περίοδο της στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα, κάπου μεταξύ του 1967 με 1971, ο Οροφέρνης Βαρδαρίου υπήρξε ο πλέον ξακουστός ρσενικός πόρνος του Βαρδαρίου και οι υπηρεσίες του ανεζητούντο από το ύψος της οδού Λαγκαδά, κημητήρια της Αγίας Παρασκευής και στρατοπέδου Παύλου Μελά, μέχρι κάτω την περιοχή που εκτείνεται ανατολικά του σιδηροδρομικού σταθμού, η πρώην Αμαρτωλή Μπάρα, την πλατεία Βαρδαρίου και συνέχιζε έως τα σκοτεινά καλντερίνια που περικύκλωναν στην δεκαετία του 60 ακόμα ένα τμήμα των δυτικών θαλασσίων Βυζαντινών τυχών γύρω από τον πύργο του Αναγλύφου και μετά κατέβαινε προς τον εμπορικό λιμένα της πόλης μας, περιοχή γνωστή ως τα Λαδάδικα, όπου εστιάζονταν οι περισσότεροι οίκοι ανοχής τότε. Ο Οροφέρνης δεν ήταν εκ πλάγου ωραιότητας, είχε όμως επάνω του μία γνήσια λαϊκή αρενοπότητα, ένα λεπτό γεροδεμένο κορμί που ανέπνεε ερωτικότητα και μια απαράμιλη νεανική χάρη. Όταν τον πρωτογνώρισα, φαίνονταν να είναι κάτι μεταξύ 17 με 19 το πολύ ετών, όμως την πραγματική του ηλικία την αγνοώ. Από την έκφραση του προσώπου του έλειπαν τελείως η προστιχιά και η αρσενική ηρωνία του τότε
τόνου των αλανιών του Βαρδαρίου. Αυτά πιστεύω πως ήσαν τα μεγαλύτερα χαρίσματά του. Ο Οροφέρνης Βαρδαρίου σίγουρα ήταν αλήτης, με την κλασική έννοια που δίνουμε στον όρο. Δεν ήταν όμως χυδαίος. Πιστεύω πως ήταν ακόμα κάπου στο βάθος του ένα παιδί που έχασε, άγνωστος για μένα ο λόγος, τον δρόμο του. Μιλούσε σιγά και ήρεμα, χρησιμοποιώντας αγοραίες εκφράσεις και εξτομίζοντας καταστάσεις, ιστορίες και πράγματα που ναι μεν θα έκαναν έναν ευυπόληπτο συμπολίτη μας να του σηκωθούν οι επί της κεφαλής τρίχες, όρθιες, όμως όλα αυτά τα έλεγε με ένα είδος αθωότητας, σαν να διηγιόταν το παραμυθάκι με τα τρία γουρουνάκια. Δεν νομίζω ότι αυτό το έκανε διότι ήτανε τόσο πορωμένος όπως αρχικά πίστεψα. Ήταν ίσως γιατί πίστευε ότι αυτό που έλεγε ήταν μια αλήθεια, η αλήθεια του και οπωσδήποτε μια πραγματικότητα για αυτόν. Μια πραγματικότητα βεβαίως κρυφή, απαγορευμένη από τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά μια χειροπιαστή καθημερινότητα που σάλευε απειλητική κάτω από τα κοινωνικά πεζοδρόμια μιας εμνότυφης επαρχιακής μεγαλοπόλεως όπως η Θεσσαλονίκη του 1960. Το επάγγελμά του το είχα αναγάγει σχεδόν σε λειτουργήμα, δείχνοντας ένα είδος, αν όχι ακριβώς σεβασμού, αλλά συγκατάβασης προς τους άρενες πελάτες του. Σπάνιο συνέστημα κατανόησης προς έναν ομοφυλόφιλο για την εποχή εκείνη. Το φαρδί κοινωνικό φάσμα της πελατείας του ξεκινούσε από την κρυπτοαδελφή που ψωνίζεται τα κυριακάτικα απογεύματα μέσα στις τουαλέτες κάποιου λαϊκού σινεμά, την νεαρή σικιά που βολτάρει στο πεζοδρόμιο, τον δεδηλωμένο μεσήλικα πούστη, τον τροπαλό κατηχητικόπουλο που αρχίζει να ψάχνεται, μέχρι τον διακεκριμένο δικηγόρο, τον μεγαλογιατρό, τον ευυπόληπτο κύριο καθηγητή, τον υπόανδρο και πετυχημένο επιχειρηματία, τον γνωστό καλλιτέχνη και κλείνω εν μεγάλη συντομία τη λίστα με τις απαραίτητες αδερφάρες της Ορθοδοξίας. Αμήν. Όλους αυτούς ο Οροφέρης Βαρδαρίου τους χειρίζονταν με αρκετή λεπτότητα, δίχως ποτέ να γίνεται προσβλητικός. Τον είδα μια φορά να αρνείται έναν φορτικό πελάτη με τόσο τάκ που με εντυπωσίασε πραγματικά. Αγνοώ τα πάντα γύρω από το οικογενειακό του περιβάλλον και το πώς έφτασε στο σκαλοπάτι όπου τυχαία τον αντάμωσα. Πιστεύω όμως ότι ήδη γνώριζε όλες τις τυφλές διόδους που οδηγούσαν μέσα στους δεδαλώδεις διαδρόμους του λαβυρίνθου της μεταπολεμικής ανδρικής αρενοπότητας και ειδικότερα της δεκαετίας του 60 στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω επίσης ότι ο Οροφέρης Βαρδαρίου δεν ήταν αποκλειστικά ομοφυλόφιλος. Μου είχε πει ότι οι πρώτες ερωτικές του περιπέτειες ήταν με κοριτσόπουλα της ηλικίας του, αρχίζοντας με κάτι ξεπεταγμένες ξαδελφούλες του. Γνωρίζω επιπλέον ότι κέρδιζε χρήματα και ως μοντέλο για πορνογραφικές φωτογραφίσεις με νεαρές πόρνες της Οδού Μοναστηρίου και γειτονικών καλτεριμιών, φωτογραφίες οι οποίες κατόπιν κυκλοφορούσαν κρυφίως στην μαύρη αγορά ή προορίζονταν για ιδιωτικές συλλογές ευπρεπεστάτων κοινωνικών Θεσσαλονικαίων. Ωστόσο, οι προτιμήσεις του, ιδιοτροπίες της ζήτησης, στρέφονταν περισσότερο προς τον αρσενικό ειδονισμό και την ανδρική ερωτικότητα και μέσα στους οποίους, ως μου έλεγε, είχε πάντα τον ενεργητικό ρόλο. Θα μπορούσα να το πιστέψω. Ο Οροφέρης Βαρδαρίου δεν είχα κανένα λόγο να μου κρυφτεί. Ήταν ένα τέλεια απελευθερωμένο αγόρι, όπως τα λέγαμε σήμερα. Είχε αποτινάξει από πάνω του κάθε ίχνος ανώφελης ενοτυφίας και εξέφραζε ανεκφώνητες για μένα διηγήσεις με λέξεις μεγάλης απλότητας και ειλικρινίας που βεβαίως με σόκαραν πολύ, αλλά μου άρεσε να ακούω. Μπροστά στον νεαρό αυτόν άνθρωπο, εγώ που όδευα προς τα 15 μου χρόνια, άρχισα, λέω μόνο πως άρχισα, να υποπτεύομαι πόσο ήμουν κολλημένος σε μια μπάσταρδη ηθικά νοοτροπία, σε μια ψευδοθρησκευόμενη κοινωνία, σε μια ψευδόσεμνη δημόσια σφαίρα. Η Θεσσαλονίκη του 60, που γνώρισα στα χρόνια της εφηβείας μου, ζούσε για μια υπόλοιψη, ένα όνομα και ένα κούτελο. Ο Οροφέρνης Βαρδαρίου και οι παρόμοιοι του κατέφευγαν στα περιθώρια μιας κοινωνικής ζωής ή όπου εξέφραζε τα πάντα με κοινό παρανομαστή τη χριστιανική ηθική και την εθνική υπερηφάνεια μιας
θριαμβευούσης μετεμφυλικής δεξιάς που η Εθνοσωτήριος Επανάστασης της 21ης Απριλίου του 1967 ενεδυνάμωσε τα μέγιστα. Αυτά που εμείς φημώναμε, αλυσοδέναμε και αποστρεφόμασταν υποκριτικός δημοσίως, δηλαδή την παγκοσμιότητα, την καθολικότητα του έρωτα και του μεγάλου πανός, ο μικρός αυτός αλήτης τα βίωνε. Ο Οροφέρης Βαρδαρίου αναστήλωνε με τον δικό του τρόπο τις ιερές εικόνες, ανέσυρε από το βαθύ του στάφο απομεινάρια αρχαίων ειδώλων, όπου οι σύγχρονοί μου τα έριξαν φίγδιν-μίγδιν μαζί με τα δυσόδη σκουπίδια των χριστιανικών ενοχών τους. Όλα αυτά τα κατάλαβα πολύ αργότερα, όταν έπαψα να συναντώ τον Οροφέρνη. Τον γνώρισα τυχαία μέσα στο καπνιστήριο του Σινεμά Λαϊκών στο Βαρδάρι, επί της Οδού Μοναστηρίου, εντός της ΣΟΑΣ, νομίζω του Σεπτέμβρη του 1967. Δεν ήμουν καπνιστής, όμως μου άρεσε να παρατηρώ τους τύπους κάθε λογής που σύχναζαν εκεί. Προχωρούσα, ως έγραψα πιο πάνω, προς τα 15 μου χρόνια και οι πρώτες ενσυνείδητες σατυρικές κυρτήσεις του εφηβικού κορμιού μου με έσπρωγαν προς ύποπτες εξερευνήσεις. Δεν νομίζω ότι τον τράβηξε η ομορφιά μου. Ήμουνα πάντα ένα συνηθισμένο αγόρι, ίσως με μια σχετική γοητεία, τίποτε όμως παραπάνω. Με πλησίαζε και δίχως περιφράσεις μου φανέρωσε τους σκοπούς του. Ήθελε να κάνει μαζί μου έρωτα. Φοβισμένος, απομακρύνθηκα αμέσως από κοντά του, δίχως να του απευθύνω τον λόγο. Ο φόβος μου τον προκάλεσε ακόμα περισσότερο. Με ξαναπλησίασε, μου ζήτησε να μην τον φοβάμαι και άρχισε με τρόπο αρκετά ευγενικό να μου μιλά δίχως να επιμένει στους αρχικούς του σκοπούς. Δεν έκανα μαζί του τίποτα, ούτε τότε, ούτε αργότερα. Εκ των υστέρων και μετά τόσα χρόνια, ομολογώ ότι το μετάνιωσα. Ήταν ωραίο αγόρι. Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι πάντα από φόβο κρατήθηκα σε απόσταση σεβασμού και από τον ίδιο, αλλά πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που κάποτε τον είδα να συναναστρέφεται. Μπορεί να είχα δίκαιο ή ακόμα άδικο, όμως αυτό δεν θα το μάθω ποτέ. Άλλωστε, ο Οροφέρνης Βαρδαρίου προσπαθούσε πάντα να με απομονώνει από τον περίγυρό του και ποτέ δεν με σύστηνε σε κάποιον γνωστό του. Δεν γίναμε φίλοι. Προτιμώ να χρησιμοποιώ για τη σχέση μας τον όρο γνωστή. Πήγαινα κάπου να τον βρω σε ένα άθλιο ημισκότινο καφενείο επί της οδού Ταντάλου, αν θυμάμαι καλά, ανάμεσα σε συνεργεία και σιδεράδικα, που βρωμοκοπούσαν λάδια αυτοκινήτων και μαύρα γράσα, όπου με κερνούσε μια πορτοκαλάδα ή ένα φραπέ και μου διηγιόταν τις περιπέτειές του. Διψούσε να μιλήσει σε κάποιον και βρήκε άγνωστος ο λόγος γιατί εμένα. Μέσα στο χαμετυπίο της Ταντάλου γινόταν και λαϊκό ψωνιστήρι με κάποιους βαρύμαγκες Έλληνες ναυτικούς και τύπους θαρό του υποκόσμου. Ο Οροφέρης Βαρδαρίου μου είχε πει πως στον ημιόροφο υπήρχαν 2-3 καμπίνες για την εξυπηρέτηση των παιδιών και των εκάστοτε πελατών τους. Υποθέτω, σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές, ότι οι μάγκες σύχναζαν εκεί ίσως και για κάτι άλλο και για το οποίο ο Οροφέρνης ποτέ δεν μου έκανε λόγο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Από όλους και όλα αυτά, ένας κόσμος βαριά αρσενικός, δίχως την παρουσία ούτε μιας γυναίκας. Θυμούμαι και άλλο ένα άτομο, έναν Σταμάτη. Το όνομα το συγκράτησα διότι είχα έναν παιδικό φίλο που είχε το ίδιο όνομα. Όμως ο Σταμάτης της Ταντάλου είναι μια άλλη ιστορία. Την τελευταία φορά που είδα τον Οροφέρνη Βαρδαρίου ήταν το 1971 στο πάρκο δίπλα στον Λευκό Πύργο, στην ουσία το τμήμα του πάρκου που βρίσκεται απέναντι από το νέο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης μας. Κάθονταν σε ένα παγκάκι μπροστά στον μικρό ζωολογικό κήπο που εγενίασε η στρατιωτική χούντα, με τις δύο δυστυχισμένες αρκούδες, τους τρεις λύκους, τις δύο αλεπούδες, κάτι εσχρές κοκκινόκολες βρωμιάρες μαϊμούδες και μπόλικες σκότες. Δεν ήταν μόνος. Δίπλα του κάθονταν δύο τύποι που μου φάνηκαν εξαιρετικά ύποπτα μούτρα. Με κοίταζε. Ξέρω ότι με αναγνώρισε αμέσως, όμως όπως και εγώ άλλωστε. Δεν του απέφθηνα ούτε έναν χαιρετισμό, ούτε βέβαια τον λόγο. Κατάλαβε τους ενδιασμούς μου και παρέμεινε μακριά μου και τον ευχαριστώ μια φορά ακόμη γι' αυτό. Έκτοτε ούτε τον ξαναείδα, ούτε άκουσα κάτι γι' αυτόν. Τον Οκτώβριο του 1971 εγκατέλειψα για έναν ολόκληρο χρόνο στην Θεσσαλονίκη και χαθήκαμε τελείως.
Θα μείνει όμως στην εφηβική μου μνήμη η εικόνα του οροφέρνη της πλατείας Βαρδαρίου που ενεφανίστη, πέρασε και εξυφανίστη από τη ζωή μου ακριβώς σαν ένας άλλος ομώνυμός του. Αυτός που αφήκε από τα ωραία του νιάτα, από την ποιητική εμορφιά του ένα φως, μια μνήμη αισθητική αγοριού της Σαλινίκης, αυτός είναι ο οροφέρνης του Βαρδαρίου, όπως ίσως θα έγραφε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καβάφης. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κεβρεκίδη σε ένα υπέροχο κείμενο για το οποίο όμως πράγματι έκανε συμμετάλλευση της σόμπας που υπάρχει δίπλα σου. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε τον Παύλο Παυλίδη, φίλες και φίλοι. Δεν θα πω τίποτε περισσότερο από δύο λόγια, ότι είναι από τις πιο επιδραστικές συγγνωμίες μέσα στην μουσική ροκ διαδρομή και της πόλης και της Ελλάδας. Πρόσφατα άκουγα επισταμένα το Μαύρο Κουτί με τους Hotel Alaska. Μια κουβέντα μόνο, ότι ψάχνοντας η Αναστασία με τα παιδιά που συνεργάζονται για την παραγωγή αυτή, τους ανθρώπους που διατηρίζουν τα δικαιώματα και πώς θα παραχωρήσουν, είχαμε μια συζήτηση για το τραγούδι που θα ακούσουμε για Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πάρα πολύ που είχα μια ελάχιστη συμμετοχή. Τηλεφώνησα στην γυναίκα του Θάνου του Κρούτσικου, τη Μαρία Παγιάννη, μιας και έχουμε μια προσωπική γνωριμία και μου είπε, όχι γιατί παραχώρησε απλώς, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη της χαρά, γιατί εκτιμά πάρα πολύ τον Παύλο Παυλίδη και χαίρεται πάρα πολύ που θα ακούσουμε τη διασκευή του σε αυτό το τραγούδι, τη Θεσσαλονίκη του Καβαδίου. Ωραία ατμόσφαιρα Βαρδαρίου, σιρήνες, πολύ ωραία. Έχω την εντύπωση ότι θα μικροφωνήσουμε τα πάντα και συμβαίνει ήδη. Θέλω να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτή την εκδήλωση, διότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα ξαναμπω σε αυτό το χώρο, στον οποίο συχνάζαμε όταν ήμασταν επισηρικάδες να έχει το μόνιτο. Όταν ήμασταν ψηφικάδες στη δεκαετία του 80 και ψωνίζαμε από εδώ διάφορα άθλια αισθητικής ρούχα που μας άρεσαν πολύ εκείνη την εποχή. Τελευταία φορά που μπήκα εδώ είχα αγοράσει ένα ζευγάρι μπότες με τις οποίες έκανα το πιο ωραίο ταξίδι της ζωής μου το 1989 καταφέρνοντας, νομίζω, να δραπετεύσω κι εγώ από αυτό που αξίζει να δραπετεύει κανείς όταν πηγαίνει να τον πατήσει κάτω και ελπίζω πως τα παιδιά που παλεύουν με τις εξαρτήσεις θα καταφέρουν να ξεπερδέψουν αρκετά γρήγορα. Αυτό εύχομαι. Thank you.
Μα συνθυμάστε τη Μαρό και τη Καλαμάρια. Ξέχασε σκηνό το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδες. Αγέννικο να φύλαγε κι αγιά θαλασσινή. Η φλοκόριτσι σοδηγάει παιδί του Μόδια. Πουτάλα που σωρόκιμος και τις δυο μαρμαρίνη. Είναι εδώ μαζί μας επίσης για τον Αργύρη, μίλησα πριν τον Πακιτζή. Είναι εδώ κοντά μας και ο Γιώργος Καζαντζής, μαζί μας από την αρχή. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια? Στο μικρόφωνο εδώ, ένας αγαπημένος φίλος, ένας σπουδαίος συνθέτης. Καλησπέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω με ένα τραγούδι σε αυτό το μουσικό ημερολόγιο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Όργανο τυφλό», είναι σε στίχους Βασίλη Γιαννιώτη. Είναι ενός συγκεκριμένου ύφους και θα έπρεπε να αναπαραχθεί με τους συγκεκριμένους μουσικούς. Δεν μπορούν οι περισσότεροι, οπότε θα το ακούσουμε από CD. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Γκουμπερίτσης στο κοντραμπάσο, ο Αλέξης Κωνσταβέλης, Φίλιππος Κωνσταβέλης στο πιάνο, ο Αλέξανδρος Σπανίδης στα τύμπανα και ο Χάρης ο Καπετανάκης σαξόφωνο. Τραγουδάει η Ρούλα η Μανουσάνου. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, καλό ταξίδι. Και τον Γιώργο Καζαντζή για την προσφορά αυτού του ωραίου κομματιού «Οργάνο τυφλό». Για τη συνέχεια, επειδή βλέπω αρχίζει και υπάρχει εδώ διασπορά και διαρροή, περιμένετε να ακούσουμε τουλάχιστον δύο ακόμη σπουδαία τραγούδια από δύο σχήματα καλλιτεχνικά, από φίλους καλλιτέχνες που και αυτοί προσφέρθηκαν εδώ να συμμετάσχουν και έρθουν και ήρθαν να ζήσουν μαζί μας την απόψινή κρύα βραδιά για να την κάνουμε ακόμα πιο ζεστή. Φώτης Χιώτας για τη συνέχεια. Αν δεν είναι... Να ακούσουμε, ώσπου να ετοιμαστεί ο Φώτης, να ακούσουμε όμως πάλι Παπαδόπουλο.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ το ζωντανό πρόγραμμα και τα λάθη του. Θα ακούσουμε από το CD το «Όχι μαζί» που τραγουδά ο Φώτης στο ημερολόγιο 2023. Το «Όχι μαζί» με ποιήση του Γιώργου Ιωάννου, μελοποίηση του Νίκου Μαμαγκάκη, πρώτη εκτέλεση από την Ελευθερία. Είναι εκπληκτική η διασκευή που κάνει. Όσοι δεν πήρατε το CD και δεν το ακούσατε, να είναι το πρώτο που θα κάνετε όταν πάτε σπίτι σας. Θα ακούσουμε Μπάη Παπαδόπουλο μετά, αφού ακούσουμε τον Φώτη σε ένα άλλο κομμάτι που θα μας πει εδώ επί σκηνής. Καλά τα είπα. Καλά τα είπα. Περπατάς μαζί μου, να μη σε γράψουμε. Θα ξέρουμε στην πιάτσα και θα σε κάψουμε. Περπατά το κάτω πίσω. Εγώ από σένα φως μου δεν θέλω χρήματα. Εγώ από σένα φως μου δεν θέλω χρήματα.
Καλησπέρα και από μένα. Ένα, δύο, α. Ένα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω και τιμή που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω στη δράση της ομάδας του Βαρδαρίου και γενικά είμαι και μέρος αυτής της προσπάθειας της ομάδας των παιδιών. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που όταν κυκλοφόρησε το 88 και το άκουσα για πρώτη φορά, ας πούμε το κουβαλάω μέσα μου τόσα χρόνια και ευχαριστώ πολύ που μου δόθηκε και ευκαιρία να φτιάξω κάτι με αυτό. Μια και βρέθηκα εδώ, θα παίξω κάτι άσχετο με το ημερολόγιο. Πλην είναι μια ιστορία που ίσως έχει όμως είναι φτιαγμένη από τα υλικά της περιοχής του Βαρδαρίου, είναι μια ερωτική ιστορία για ένα παραβάτι. Ξεχασμένα δάκρυα μου ήρθανε στα μάτια, θυμηθήκα γονάτισα, έγινα κομμάτια, έγινα κομμάτια. Εσφραγίσα τα χείλη μου η φυγή πεταλούδα, τα χέρια μου τα λεμαργά μου φώναζαν τραγούδα, μου φώναζαν τραγούδα. Κι εγώ που δεν πίστεψα στο δάκρυ της αγάπης, επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης. Επιάστηκα στο κύμα της και έγινα παραβάτης, έγινα παραβάτης. Τα ξεχασμένα δάκρυα, τα δάκρυα τα χαμένα, βαρέθηκαν τη μοναξιά και γύρισαν σε μένα, γύρισαν σε μένα. Βρήκαν ξανά την πόρτα μου, βρήκαν τον αριθμό μου, βγαίνω να ανοίξω την να δω, βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω τον εαυτό μου. Κι εγώ που δεν επίστεψα στο δάκρυ της αγάπης, επιάστηκα στο κύμα της κι έγινα παραβάτης. Επιάστηκα στο κύμα της κι έγινα παραβάτης, έγινα παραβάτης. Ταραϊ, ταραϊ, ταπεμ, τουρε, ραραραμ, τυραραρα, τραϊ, τραϊ, κι εγώ που δεν επίστεψα στο δάκρυ της αγάπης, επιάστηκα στο κύμα της κι έγινα παραβάτης. Επιάστηκα στο κύμα της κι έγινα παραβάτης, έγινα παραβάτης.
Έχουμε λίγη ώρα ακόμη για να ετοιμαστεί το τελευταίο ζωντανά μουσικό σχήμα που είναι η Πριγκιπέσα, οι φίλοι από την Πριγκιπέσα και θα μας τραγουδήσουν και σε αυτό το διάστημα θα ακούσουμε ακόμη ένα από τα κομμάτια του δίσκου, του CD, του ημερολογίου Physics of Vardaris 2023. Θα ακούσουμε τη διασκευή που έκανε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, είναι εδώ ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, κάπου εκεί στο βάθος. Δεν μας καταδέχεται πολύ κοντά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τη διασκευή που έκανε στο Σαναζητώ στη Σαλονίκη. Κομμάτι του Μάριου Τόκα, φίλη που γράψα, με την πρώτη ερμηνεία βέβαια από τον Δημήτρη Μητροπάνη. Αφήσαμε τις ευχαριστίες. Θα σας ευχαριστήσει θα πει δύο πράγματα ο Γιώργος Οτέντης, συνάδελφος, που συντόνισε όλους τους μουσικούς σε αυτό το project. Και θα ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους εδώ που μας παραχώρησαν το χώρο. Γιώργο, λόγος σε σένα. Ακούγομαι, μάλλον. Okay. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό, θα πρέπει λίγο να μου συγχωρήσετε ορισμένα κομπιάσματα ή σαλδάμ. Χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι εργαζόμενος στο πρόγραμμα και είχα λίγο αυτό που είπε και η Αναστασία, το συντονισμό των μουσικών και λίγο των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα ήθελα να πω, να ξεκαθαρίσω ότι δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο σε όλους, αλλά ένα τέτοιο εγχείρημα στο πλαίσιο ενός προγράμματος απεξάρτησης είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή ότι μαζευτήκαμε 10 άτομα, ας πούμε, και είχαμε γνωριμίες και μπορέσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
η ομάδα γειτονιάς του Βαρδάρη για να καταφέρει να κάνει αυτό που κάνει σήμερα έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Έχει μελετήσει την ιστορία της γειτονιάς πριν καταφέρει να παρέμβει σε αυτήν. Μετά από πολλές δράσεις, πολλές παρεμβάσεις, πολλές ξεναγήσεις αφιερωμένες στη γειτονιά του Βαρδάρη, τρεις τοιχογραφίες, τρία ημερολόγια, που το κάθε ημερολόγιο ήταν αφιερωμένο και σε κάτι διαφορετικό. Πρώτα σε αποσπάσματα συγγραφέων και λογοτεχνικών έργων, έπειτα σε εικαστικά έργα και παράλληλα λογοτεχνικά έργα, μετά σε φωτογραφίες του σήμερα όσον αφορά το Βαρδάρι, αλλά έτσι το τέταρτο ας πούμε μοιάζει να είναι η φυσική συνέχεια το να απευθυνθούμε σε μουσικούς να φτιάξουμε μουσική για το Βαρδάρι. Παρόλα τα εμπόδια, γενικότερα να πω ότι δεν ένιωσα ποτέ ότι κάτι θα πάει πάρα πολύ λάθος και όλο αυτό φυσικά ευθύνεται στο πόσο δεμένη είναι η ομάδα και στο ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για αναδιαμόρφωση και όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ με τον τρόπο που δουλεύει το πρόγραμμα με τους ανθρώπους. Όσον αφορά το τέταρτο ημερολόγιο, να πούμε ότι ξεκίνησε σαν πλάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέγαμε, φαντάζεσαι πώς θα ήταν να έχουμε μουσικούς να παίξουν τραγούδια για μας. Και βασικά έτσι έγινε παρόλα αυτά. Δηλαδή, η ανταπόκριση των μουσικών ήταν πολύ συγκινητική και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, ένα-ένα ξεχωριστά και κάθε μία. Να πω απλά ότι ήταν λίγο διαφορετική ιδέα στην αρχή, συνδιαμορφώθηκε στην πορεία και κατέληξε να έχει και πρωτότυπα τραγούδια μέσα και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αυτά νομίζω κυρίως, να μην σας κουράσω άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ όλες και όλοι και νομίζω θα ακολουθήσουν οι πριγκιπέσα με τον Αργύρη τον Παγκητζή και τον Θωμά τον Κορονή. Πριν ξεκινήσουν να μας τραγουδούν, είστε έτοιμοι ένα λεπτό να κλείσουμε κατά κάποιο τρόπο αποχαιρετώντας σας με τις ευχαριστίες που θέλει να μεταφέρει η Αναστασία Χαμαλίδου, η υπεύθυνη του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κλείνει αυτή η βραδιά, κλείνει με τον Αργύρη Μπακιντζή, με την πριγκιπέσα, με τον Θωμά τον Κοροβίνη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς που είναι πάντα κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Τσολακίδη που συντόνισε τη βραδιά και κανείς δεν αναφέρθηκε στο όνομά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίνα την Αγγελάκη και τον Μπάμπη τον Παπαδόπουλο που αν δεν ήταν στην αρχή μπορεί να μην έπαιρνε αυτό το project, να μην ξεκινούσε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους οικαστικούς μας, τον Γιώργο τον Κευρεκίδη, τον Αχιλέα τον Μεσάικο και την Κατερίνα τη Στόικου. Πάρα πολύ τον Χρήστο τον Τζολερίδη που εντελώς εθελοντικά και με πολύ μεράκι έκανε την γραφιστική επιμέλεια. Ευχαριστώ τη Βαρβάρα την Παπάζογλου που μας παραχώρησε το τραγούδι, όλους και όλες όσοι ήταν μουσικοί συνθέτες που προσέτρεξαν έτσι με πολύ μεγάλο μεράκι. Το Χρήστο, το Ζαφύρι, την Εύη, την Κουτρουμπάκη, η Εύη ήταν και στην επιμέλεια των κειμένων, πολύ κεντρική, το Σπύρο, το Λαζαρίδη και το Γιώργο, τον Τσιτηρίδη και τον Κευρεκίδη, το στούντιο Πολύτροπων που οι περισσότεροι από τους μουσικούς μας πήγαν εκεί για να γράψουν, το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα, το Φώτη το Σιώτα, όλους όσους ήταν και σήμερα εδώ μαζί μας, τον Κώστα τον Μακριανάκη, τον Παύλο τον Παυλίδη, τη δική μας τη μουσική ομάδα, τις Τρίγκλες, τον Θανάση Παπακοσταντίνου που μας παραχώρησε τα δικαιώματα του τραγουδιού μας. Τέλος να ευχαριστήσω όλους τους καταστηματάρχες εδώ στη ΣΤΟΑ που παρότι στην αρχή είχαν κάποιες ενστάσεις μας εμπιστεύτηκαν και μας παραχώρησαν το χώρο, τους γείτονες που έχουν έρθει σε αυτή την εκδήλωση
και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Το Streetwork, το κανά που μας έχει δώσει ρεύμα για να βγει αυτή η εκδήλωση. Τον αγαπημένο μας Μαρίνο Γεωργιάδη της Καλωσιές Αστήρ που πάντα μας δίνει έτσι, τα stage είναι δικά τους. Τον Αντώνη Κωνσταντινίδη για την παροχή όλου του ηχητικού εξοπλισμού. Το Ζάχος Music Store για την παραχώρηση του αρμονίου, που μάλλον δεν χρειάστηκε. Και το Σαγόνα Workshop για τις σόμπες, που δεν ήταν μάλλον αρκετές γιατί κρυώσαμε, αλλά ήταν σημαντικές. Όλα τα μέλη της ομάδας γειτονιάς, τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας που στηρίζουν τέτοιου είδους δράσεις, και φυσικά τον αγαπημένο τον Σπύρο τον Κουζέλη, που είναι εκεί και κάνει διερμηνία στη νοηματική, και τη συνεργάτηδες του, τη Χρύσα και τη Βασιλική. Αν ξέχασα κάποιον ή κάποια, τον είπα, να με συγχωρείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική η βραδιά και πολύ όμορφη. Καλές γιορτές και του χρόνου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ανοίξαμε. Ακούγομαι. Κλείστε λίγα μπάσα. Να το κλείσουμε λίγο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, περίμενε, έχω να πω, επειδή μεγάλωσα τις περιοχές, εδώ θα πω δύο λόγια. Μετά την αναμενόμενη απογοήτευση από την επίσκεψη το μεσημέρι στη ΣΤΟΑ Μοντιάνο, βρίσκομαι σε ένα πιο άνθρωπο περιβάλλον, αλλά και εδώ φαίνεται τα πράγματα είναι δυσίωνα. Διότι γίνονται όλα Airbnb από ό,τι έμαθα, σπίτια, γραφεία κτλ. Δηλαδή όλα θα υποκύπτουν σιγά σιγά στην τουριστική εκμετάλλευση κτλ. Τέλος πάντων. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πλατεία δικαστηρίων. Ο πατέρας μου είχε μηχανουργείο εδώ κοντά, στην οδό Υφέστου. Και στον παλιό σταθμό, στο Χατζή Μπαξέ πιο πάνω, είχε ο παππούς και η γιαγιά Μπαξέ. Έτσι κυκλοφορούσα συνέχεια μικρός ανάμεσα στην πλατεία δικαστηρίων και αυτές τις περιοχές. Θυμάμαι που η μάνα μου, όταν πηγαίναμε στον Μπαξέ, όταν γυρνούσαμε, με έπαιρνε από το χέρι μικρό, 5-6 χρονών, δηλαδή στα πρώτα τα χρόνια της δεκαετίας του 50. Και έπαιρνε την οδό Αφροδίτης, όπου βλέπαμε τα κορίτσια στις πόρτες. Εγώ δεν καταλάβαινα, ήμουν πολύ μικρός. Η μάνα μου περίεργα κοιτούσε και μετά στρίβαμε και πηγαίναμε προς το σπίτι. Είμαι από μια γενιά της περίοδου γύρω στο 60, στο γυμνάσιο, που βλέπαμε και 4 έργα κάθε μέρα. Κυρίως στον Ορφέα, στην Έγλη και αργότερα στο Αχίλιο, στο Ιντιάλ κτλ. Γιατί οι γονείς είχαν τις δουλειές, εμείς πηγαίναμε σινεμά. 4 έργα καθημερινές. Και είχαμε όνειρο πάντα το Πάθεο και το Αττικό. Όπου βέβαια ήταν λίγο απογορευτικό γιατί φορούσαμε κοντά παντελόνια από κάτω. Εδώ δεν γλίτωνε στα Τιτάνια, θα γλίτωνε στο Πάθεο. Πραγματικά. Στο Πάθεο πήγα μία φορά, θυμάμαι. Στο Αττικό μία άλλη φορά στο Υπαίθριο και μου έκανε φοβερή εντύπωση το εξής. Ήταν το πιο γερό κεφάλι της ζωής μου. Μαλώναν διάφοροι τύποι εκεί και ένας έσπασε ένα μπουκάλι γκαζόζα στο κεφάλι ενός άλλου. Και δεν έπαθε τίποτα. Δηλαδή αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα, είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που συνάντησα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου είχε 5 αδέρφια και 3 αδερφές. Στο στενήμαχο της Φιλιππούπολης. Λοιπόν, γύρω στο 1904-5 τους κυνηγούσαν οι Βούλγαροι και τα αγόρια φύγαν όλα, πήγαν στη Μαύρη Θάλασσα και σκορπίσαν. Ο θείος ο Αργύρης πήγε στην Οδυσσό που το συλλάβαν πολύ γρήγορα, 15 χρονών και εργάτης. Γίνονταν τότε τα γεγονότα της Οδυσσού, τα γνωστά. Συντροδέσμιο στο τρένο, Σαχαλίνη, τώρα ποιος τους πήγαινε, σταμάτησαν στο Ιρκούτσκ για να ξεκουραστούν και τον βρήκε ένας θείος του, ο οποίος ήταν πρόξενος της Γαλλίας, στο Ιρκούτσκ. Το κράτησε κοντά του ένα χρόνο, μετά πήγε σε Σαγκάι, μετά βρήκε τον αδερφό του στο Κάιρο και ήρθε στην Κολόμβο όπου άνοιξε καφενείο. Ο πατέρας μου πήγαινε από το σπίτι στο Τούρκο προξενείο, στην Κολόμβο, στο καφενείο, το βοηθούσε να το ανοίξει, πήγαινε στο μηχανουργείο και στο γυρισμό ξαναπερνούσε από εκεί. Το ενδιαφέρον με το μηχανουργείο αυτό ήταν ότι στην κατοχή οι Γερμανοί έστελναν πάντα έναν τύπο, έναν αξιωματικό για να τους ελέγχει με τι ασχολούνται, τα μηχανουργεία κυρίως.
Στο μηχανολογείο του πατέρα μου φτιάχναν πολύγραφους για τον Αλάς, για το βουνό. Λοιπόν, τον ποτίζα κονιάκ αυτόν και είχα συνοηθεί με μερικά κορίτσια στην Συνοδό Αφροδίτη, στην Πάρα, και το στέλναν μετά στην Πάρα. Οπότε τον απασχολούσαν τα κορίτσια, ετοίμαζαν τα ανταλλακτικά και τις πολυγράφους, ξέρω εγώ, τα κομμάτια από αυτά τα μηχανήματα και πήγαιναν μπουλάρια με άχυρο, χώναν τα ανταλλακτικά αυτά στο άχυρο μέσα, στα δαμάτια και φεύγανε για το βουνό. Λοιπόν, αυτά μερικά που έζησα. Το τραγούδι που θα πω το έγραψα το 1977 στο παζάρι της Ξάνθης, όπου είχα πάει για να φωτογραφίσω ένα παλιό χάνι του 1860 για να το κηρύξουμε διατηρητέο μνημείο. Και εκεί, όπως το φωτογράφιζα στον όροφο όπου έμεινε κάτι γέρι μέσα στα σκουπίδια με 100 δραχμές το μήνα, από κάτω περνούσε ένας κύριος, μου λέει: «Παιδί μου, εδώ μένεις?» «Όχι, δεν μένω, φωτογραφίζω. Πού είναι να το εξηγώ?» Ήταν ένας πομάκος. Από κάτω υπήρχαν καφενείο. Καθίσαμε και μου είπε την ιστορία του. Η γυναίκα του τους είχε παρατήσει, είχε γίνει πόρνη στη Θεσσαλονίκη, πιο κάτω από τους Άγιους Απόστολους, και με τα δικά του λόγια γράφτηκε το παρακάτω τραγούδι στο πούλμαν του ΚΤΕΛ Ξάνθη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι είπες? Υπάρχει ένα μπουκαλάκι νερό. Νόμιζα ήμουν αλόβητος από τον κορονοϊό, αλλά στις αρχές Νοεμβρίου το έπαθα. Και από τότε έχω πολλά φλέγματα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το Λαϊκό ήταν ένα από τα τρία πορνοσινεμά ιστορικά στην Ελλάδα. Στην Αθήνα ήταν το Αβέρο, εδώ το Λαϊκό και το Βίλμα, το οποίο είναι το μόνο που πια λειτουργεί στην Ελλάδα. Πραγματικό σινεμά. Στο κλάμα ρίχνεται κι εγώ τους δρόμους παίρνω, γιατί η σκύλα η μάνα της πήγε στη Θεσσαλονίκη. Κι απ' τα καπνά που δούλευε το ρίξε στο γαμίσι. Πήγε η θύρα πέρα μας τη φιλοξενήσει. Ο φίλος της ρίχτηκε στο κορίτσι. Apostolos.
ρίχτυπο την πόρτα και πετρές ρίχνω στο παραθύρι και βγαίνει ένας λεβέντης νιός με δίκοπο μαχαίρι. Τι όμορφια ήταν αυτή τη μυρωμένα χείλη, μάτια γλαρά μες στο χασίς σαν έρωτες του Απρίλη. Τον αγαπάει σαν τρελή και του τα στάζει όλα και ενώ με θέλει να έρθει πίσω του τρέχει πάντα στα κέντρα και στα καμπαρέ, στις νύχτας τα μεράκια που σβήνουν πόνους και χαρές και τη ζωή στα δάκρυα. Και φτωχός κι αυτός γρεκός κι αφέντης, γι' αυτό και τα αποφάσισα. Πάω στη Σαλονίκη που πολύ κάνε και τρανή κι να χαθούμε όλοι. Το φίλο που αντάμωσα στου παζαριού το χάνει, να τον ευρώ να σμίξουμε για κάνα πονηράκι, να φύγουν μικρές και καημοί τη ζήσει στα φαρμάκια με το γλυκό μπουζούκι του σαν λέιτρα, σαν λέιτρα τραγουδάκια. Ευχαριστώ τη συναδέλφου. Ήρθε από το μαγαζί, ειδικά για μας, γιατί μέχρι τώρα παίζανε. Αυτό το καταπληκτικό μαγαζί, όσοι δεν πήγατε, να πάτε να το ευχαριστηθείτε και ωραίο φαΐ και ωραίες πενιές. Την Τετάρτη έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου μου για τον Μπέμπι, το μεγάλο μπουζουξί. Περασμένη Τετάρτη περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα είναι η κυρία Γοτρομπάκη, ο Ζεροπουδάκης θα μιλήσει και τα λοιπά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηρακλή Βαβάτσικα και τον Τριαντάφυλλο Χαλκιά το Λάκη και τον Δημήτρη Σφίγγο, ειδικά όμως τον Ηρακλή, γιατί βοήθησε στην μελοποίηση του τραγουδιού, το έφτιαξε ουσιαστικά. Η στίχη ερμηνύεται, η μουσική με τη σύμπραξη του εκλεκτού μας καλλιτέχνη είναι δική μου. Είναι για τον Χριστιανόπουλο, το τραγούδι το ήξερε ο Ντίνος, το είχα τραγουδήσει. Και είναι μουσκεμένο από Ντίνο και Βαρδάρη. Είναι αναφορά στον Ντίνο. Το τραγούδι του Ντίνου λέγεται. Τώρα κάπου εδώ μπορεί να είναι κρυμμένος σε καμιά γωνιά να μας ακούει. Να ευχαριστηθεί η ψυχή του. Πάμε. Thank you.
αυτή τη μοναξιά. Φόλιασε και μου τρώει τα σωθικά. Μα συνηθίζω να παλεύω στη ζωή μου, να φέρω βόλτα την περίπτωση μου. Μα συνηθίζω να παλεύω στη ζωή μου, να φέρω βόλτα την περίπτωση μου. Στα ποίηματά σου αναζητώ παρηγοριά. Τους ερωτές σου αδερφέ μου προσκυνώ, και σαν εσένα ασυμβίβαστος γυρνώ. Τους ερωτές σου αδερφέ μου προσκυνώ, και σαν εσένα ασυμβίβαστος γυρνώ. Εσχρά πληρώνω τη μικρή μου ελευθερία. Σ' αυτή την πόλη που και μένα έχει σφραγίσει, νύχτες πολλές έχω κοντά σου μαρτυρήσει. Σ' αυτή την πόλη που και μένα έχει σφραγίσει, νύχτες πολλές έχω μαζί σου μαρτυρήσει. Το φινάλε στα παιδιά μου. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Αγάπη προπαντός. Α, πούντος. Είδα το παιδί. Πούντος ο Θανάσης. Α, Θανάση μου, γεια. Συγχειροκρότημα. Θανάσης Καϊφίλιας. Μορφή του τραγουδιού μας.